Μπουγάτσα, άκου λίγο προσεκτικά. Το τραγούδι θα σε κάνω μια ερώτηση στο τέλος. Άκου, άκου. Εγώ για σένα ζω και εσύ το, εσύ το ζεις μαζί της. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, αν το έχει κάποιος ως ήχο κλήσης στο κινητό, τότε τον παίρνεις ρε παιδί μου. Ναι. Τι λες ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ερωτευμένος. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο ρε Νίκο Μπουγάτσα. Καλώς όρισες. Ναι, ναι, μπράβο. Καλώς όρισες. Πιστεύω ότι είναι το μόνο που θα συμφωνήσουμε σήμερα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συνεννοημένοι τώρα αυτά τα κάνατε, συνοηθήκατε. Εσύ γιατί μοιάζεσαι τώρα? Εντάξει, γιατί μου αρέσει το τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι. Ποιος φαντάζεσαι από τους τρεις μας? Ποια το λέει? Η Βασιλική. Πώς? Βασιλική Νταντά. Νταντά. Καλά, εσύ μιλάς. Τι θα σας κάνω τώρα? Δεν είναι δυνατόν. Να έχεις βάλει. Παιδιά, ο Ντρούλεκ έχει ήχο κλήσεις τραγούδι στο κινητό του, τον παίρνετε και βγαίνει η Βασιλική Νταντά και τραγουδάει. Καταρχήν είναι αριανάκι η Βασιλική Νταντά και μου αρέσει. Άμα είναι αριανό, εντάξει. Μα μπασκετική θα είναι. Ήτανε μικρή. Ναι, μικρή με τον Κάνακι. Θα μάστρια τον Κάνακι. Τώρα. Κάτσε τι μικρή, πόσο είναι, 40 είναι. Τώρα είναι 27-28. Τι Γκάλι, δεν πρόλαβε Γκάλι. Εγώ σε είπα Γκάλι, ακούς τον άλλο μωρή και παίρνεις και εσύ ασίστ. Γιατί είπε τον Γκάλι ότι θα έπρεπε. Είχε γεννηθεί όταν ήταν ο Γκάλι. Ποιο Γκάλι? Εκεί πώς έγινε. Αριανάκι, ο Γαριλάου, με κόκκια και αυτούς ήταν. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι, Τάσο, ότι ο Άρης έκανε πολλούς οπαδούς από τους οπαδούς του, έτσι, μέσα. Δηλαδή ο Super 3 γέννησε κόσμο στον Άρη, έτσι, γιατί ο Άρης τα τελευταία χρόνια δεν είχε επιτυχίες και όμως δημιουργούσε κόσμο, έφτιαχνε κόσμο. Αυτός άλλος έλεγε γιατί τέτοια και εσύ για τον Κόκελε. Το 88 δημιουργήθηκε το Super 3. Ξαναλέω ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης, παρόλο που ουσιαστικά δεν υπήρχε, κόσμος γεννιόταν σαν αριανάκια καινούργια, έτσι, ναι. Γιατί ο κόσμος γινόταν μέσα από τον κόσμο. Ναι, σωστό. Ο Άρης κατάφερε μέσα από το παδικό του κίνημα, το σύνδεσμο, το Super 3, να γεννήσει αριανάκια. Ναι, αλλά χάθηκαν όλα αυτά τα αριανάκια οπαδικά με τους τρεις υποβιβασμούς. Κοίταξε, από ό,τι βλέπω... Για πολλούς είναι τέσσερις, γιατί επειδή είναι περίμενα, και σε γάμα. Επειδή με είπες ότι χάθηκαν τα αριανάκια και επειδή ήρθα σήμερα, πολύ διαβασμένος, έχω εδώ, θα σε παρακαλώ. Καλούσα μισό δεύτερο. Μισό δεύτερο. Όπως λέει και ο ραπ, μισό δεύτερο, φίλε μου, Τάσο Τρέγια. Δεν αξέχασα να σου πω. Μισό. Εδώ είσαι. Για τα εισιτήρια θα με πεις. Όχι. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να μου διαβάσεις λίγο τα εισιτήρια που έχουν κοπεί δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Το νούμερο των εισιτηρίων. Νούμερο, το νούμερο. Ποια αγωνιστική? Μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική. Μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική. Να πουλάκι μου. Ναι. Το έχει αυτό. Το έχει εγώ. Η ΑΕΚ έχει. Όχι, από την αρχή. Από την αρχή. Από την αρχή να είμαστε σωστοί αντικειμενικοί. Ολυμπιακός. 316.095. Αριθμός εισιτηρίων κομμένων. Μέσο όρο. 21.093. Δεύτερος. Πρώτος Ολυμπιακός. Που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Δεύτερος, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Ναι, έτσι όπως λένε μερικοί. Ναι, δεύτερος. Έτσι, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 253.583. Που παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, με μέσο όρο 18.000, 3.000 λιγότερο από τον Ολυμπιακό. Μέσα και κάποια διαρκεία. Με 1,5 εκατομμύρια κόσμο στην πόλη. Ποια μέσα, όλα μέσα είναι. Δεν υπάρχει μέσα. Ωραία. Πάμε. Τρίτος. Τρίτη ΑΕΚ. Τρίτη ΑΕΚ 9.000. Όπα, κάτσε. Τρίτη ΑΕΚ. Στο μέσο όρο είναι τρίτη. Θα με διαβάσει, σου είπα τον αριθμό των κομμένων εισιτηρίων. 118.000 η ΑΕΚ, 126 ο Άρης. Άρα τρίτος ο Άρης. Και πώς βγάζει? Άρα πού είναι που τα αριανάκια που χαθήκανε? Συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει ένα μάτς λιγότερο και κλεισμένο των θυρών. Είχε ένα μάτς και κλεισμένο των θυρών, γι' αυτό. Ποιος? Η ΑΕΚ. Είχε ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θεωρώ. Αυτό που παίξαμε μαζί μας. Το ξέχασα. Αυτό που παίξαμε μαζί. Δεν τιμωρήθηκες φέτος. Επομένως, ο Άρης λοιπόν που συρρυκνώθηκε και έχασε κόσμο, βρίσκεται στην τρίτη θέση των εισιτηρίων με 126.000 με 126.000 και κάτι ψηλά εισιτήρια. Σε πόσα μάτς? Σως έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι πολύ λίγα. Λείπει ένα παιχνίδι. Είναι πολύ λίγα. Λείπει ένα παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ λίγα. Καθόλου λίγα δεν είναι. Μην ξεχνάς ότι τα παιχνίδια του Άρη τα έδειχνε η κρατική τηλεόραση. Όπερ σημαίνει. Όπερ σημαίνει, φίλε μου, Τάσο Τρέγια. Όταν ρίχνει καρέκλες, ο 65άρης, ο 60άρης, ο πιτσιρίκος που είναι 12-13 χρονών, δεν θα πάει στο κήπεδο να φάει το τουλούμι. Θα κάτσει στο σπίτι Μουγάτσα να δει το παιχνίδι από την τηλεόραση. Μουγάτσα, δεν είναι... το έχει το. Το... Μουγάτσα, εσείς δεν είστε υποστηρίζετε τον Άρη σας όπου και να είναι. Και είναι και 8. Νομίζω τα διαρκεία είναι κάτι λιγότερο από 8.000. 7.800. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Όσα είναι. 7.800. Είναι και 7.800 λιγότερα γιατί στο Καφτατζόβιλο όταν παίξαμε δεν χτυπήθηκαν τα διαρκεία. Έτσι μπαίναμε. Ναι, εγώ δεν θα πω ούτε για τα διαρκεία σου. Εγώ βλέπω τα εισιτήρια που έχει δώσει η Super League. Η Super League που ο Άρης είναι τρίτος στον κατάλογο των εισιτήριων. Λέω, και με αυτό το πίνακα θα πάει τον Ιούνιο
ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωχός μας, ναι, να τον τρίψει στη μούρη, ναι, του γραμμένου, να τον τρίψει αυτόν τον πίνακα στη μούρη του γραμμένου, ναι, και του χρόνου, και του χρόνου, ναι, να δούμε, ναι, στα παιχνίδια του Άρη ξένους διαιτητές. Με 8.000 μέσο όρο. Πόσο? Με 8.000. Με τρίτο στα εισιτήρια, ξαναλέμε. Ο Άρης είναι τρίτο στα εισιτήρια. Με 8.000. Άλλο 8, άλλο 9. 9,5 έχω. Δηλαδή, 9,5 ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει, ναι, με 18 που, ναι, έχει 100%. Παίζεις με ξένους διαιτητές εσύ. Μα παίζεις με ξένους διαιτητές. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Άξελ, συγγνώμη, δηλαδή, κάτσε λίγο. Δηλαδή, η δεύτερη, ναι, ομάδα στα εισιτήρια που είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ο οποίος παίρνει πρωτάθλημα μετά, ναι, από 100 χρόνια. Λοιπόν. 34. 34, ναι. 50 είναι τα δικά σας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με ξένους διαιτητές που είναι, ναι, δεύτερος. Ναι. Ο Άρης που είναι τρίτος στα εισιτήρια. Ναι. Δεν θα παίξει με ξένους διαιτητές. Αυτό, φίλε. Εδώ παίζει ο Απρόμητος με ξένους διαιτητές. Κάτσε να δούμε τι θα με πει. Γίνεται να με αφήνετε να απαντάω. Γιατί είστε και δύο, τρεις σήμερα με τον Ριχολίπτη απέναντι. Στη μέση, δηλαδή αριστερά δεξιά απέναντι. Δεν μίλησε. Χρήστος Κιώσης, έτσι, έτσι, το Αριανάκι, να ξέρετε και ποιον έγινε. Η δεύτερη ομάδα παίζει με ξένους. Ναι. Η τρίτη δεν παίζει με απαντήσουν. Να απαντήσω. Όταν έγινε το Δέλτα Σίγμα της Super League, πριν το φίλο σας τον κύριο Λισάνδρο που εκλέξατε, μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ναι, είχε αποφασιστεί, ναι, ότι οι τέσσερις μεγάλοι, μη χοροπηδείξτε, να ολοκληρώσω και απαντήστε, οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, θα παίξουν αναμεταξύ τους με τους ξένους διαιτητές. Πήγε τότε ο κύριος Καρυπίδης, εκπρόσωπος του Άρη, αν θυμάμαι καλά, και είπε: γιατί ρε παιδιά, οι τέσσερις μεγάλοι, και εμείς μεγάλοι δεν είμαστε. Θα μας βάλετε και εμάς μέσα στην πεντάδα. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ναι, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις του Άρη από τον κύριο Περέιρα. Περέιρα. Διότι, ναι, είχαν τους δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι είναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω κάποιον. Παιδιά, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ. Εγώ λέω το τι είναι, συνέβη. Έτσι. Ο Περέιρα δεν είναι υπάλληλο. Υπάλληλο δεν είναι. Τι είναι, εγώ μισθωτό είναι, βέβαια. Ποιανού υπάλληλο. Τη ΕΠΟ. Του Αριανού γραμμένου. Του Αριανού γραμμένου. Όσο Αριανό είναι ο Πετρουλάκη και ο Ραπτόπουλο, τόσο είναι και ο γραμμένο. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω αυτό που λένε οι ακροατέ. Δεν το ξέρω εγώ. Ο άνθρωπο μπορεί να είναι πάουξη. Μπορεί να παραθυνάει, δεν ξέρω το. Απάντησα εγώ. Προσωπικά τον κύριο Γραμμένο, εγώ δεν τον γνωρίζω. Ξεγραμμένο τον βλέπω. Μετά τα σημερινά. Αλλά εγώ θα σας κάνω μία άλλη ερώτηση. Μετά τα σημερινά, ξέγραμμένο. Μία άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα σας κάνω μία άλλη ερώτηση. Να. Είδατε κάποια διαιτητική εύνοια υπέρ του ΠΑΟΚ που άφησε πολλούς βαθμούς. Ναι, η τάπα. Πολλούς βαθμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με αδικίες κατά του. Όπως είχε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια που είχε δική του την ΟΠΟ. Όχι. Τώρα το πας σε άλλο θέμα. Ανοίγει άλλο θέμα. Ναι. Δεν κλείσαμε το προηγούμενο. Να το κλείσουμε για να το ανοίξουμε. Αυτό εγώ είπα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, να πω κάτι. Περιμένετε. Θα πούμε. Εσύ ξεκίνησε από τη Βασιλική Ταντά. Πώς έφτασε εδώ. Πήγες να μας την πεις, ρε τρέγια. Να μας κάνεις ρεντίκολο σε εισαγωγικά από τη Βασιλική Ταντά, έφτασε στο γραμμένο ξεγραμμένο. Πώς έγινε αυτό? Ήθελα να μας, γιατί μας την είπες? Γιατί μας πήρες τηλέφωνο, δηλαδή. Ναι, σε παίρνω και τσιρίζει αυτή η τρελή να πούμε στα αυτιά μου. Μ' αρέσει ωραίο τραγούδι. Μας έβγαλες ερωτευμένους. Πώς μας έβγαλες? Παίζει κανένα ξανθό πλασματάκι και τραβάς κανένα ταλγά. Όχι. Γιατί όχι? Όχι. Ξουτ παλιόγατα. Τι όχι? Δεν είναι δυνατόν. Όχι, ρε, πώς, και γιατί δεν είχες, ρε φίλε? Για τον καψούρα. Εδώ και δύο μήνες, γιατί δεν είχες, ρε φίλε, στο κινητό σου? Ένα μήνα το έχω. Τον τελευταίο μήνα. Ναι. Γιατί έβαζε τη Βασιλική Ταντά με το καψούρο τράγουδο? Αυτά είναι ειδικό ο Μπουγάτσα. Για τον καψούρα. Καλό είναι τα προσωπικά μας θέματα. Ο Μπουγάτσα δεν είναι κακό, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Ελεύθερο παιδί. Είναι περιζήτητο Εργένησε. Πάμε στα θέματα που μας καίνε. Αν δεν καταλάβει τα θέματα που μας καίνε. Έχουμε δύο ώρες. Ναι, εντάξει, μας έκανα ερώτηση. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε. Κάτσε να ολοκληρώσουμε. Σε έκανα όμως μια ερώτηση και δεν με απάντησε. Ναι, αλλά εγώ έχω υποσχεθεί να τον παντρέψω. Εντάξει, καλά, άλλη φορά. Εντάλαβες. Λοιπόν. Άλλη φορά, όχι. Πρέπει. Που ήρθα εγώ στην εκπομπή. Προχωράμε στα τώρα. Εγώ τώρα σου έκανα μια ερώτηση. Και δεν με απάντησε. Και καταλαβαίνει ότι δεν με απάντησε γιατί ξέρει ότι έχω δίκιο. Γιατί ξέρει ότι έχω δίκιο. Σου απάντησα τεκμηριωμένα μάλλον. Σου απαντώ λοιπόν κι εγώ. Σου λέω λοιπόν. Είσαι σε άλλη ομάδα. Δεν σε απάντησε. Με τον Περέιρα. Ναι, με τον Περέιρα. Δεν σου είπα ότι οι τέσσερις είπανε. Αυτά πότε γίνανε? Στην αρχή. Στην αρχή της χρονιάς. Ναι, ωραία. Το πρωτάθλημα τελείωσε τώρα, σχεδόν τελείωσε. Δύο αγωνιστικές. Με αυτό λοιπόν τον πίνακα που έχουμε εδώ, τον εισιτήριο, θα πάει ο φίλος μας ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωχος του Άρη, στον κύριο Γραμμένου ή στον κύριο Περέιρα, δεν ξέρω που θα πάει. Θα του τον τρίψει στη μούρη. Θα του τον τρίψει στη μούρη και θα του πει: κοίτα, βρε. Λοιπόν, κοίτα πόσα εισιτήρια ο Άρης έχει, κοίτα πόσα εισιτήρια έχει ο Άρης, κοίτα που βρίσκεται ο Άρης. Έτσι, και θέλω ξένους διαιτητές όχι μόνο στα ντέρμπι, σε όλα τα παιχνίδια. Όχι μόνο στα ντέρμπι, γιατί φέτος είδαμε
Γιατί φέτος για μένα γίνονται όργια σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ με μικρές ομάδες. Για να πει συγγνώμη, θα όργια είδαμε φέτος να γίνονται. Για πες μου ένα. Άκου, ένα όργιο. Πάρα πολλά είναι. Και ένα πες. Από την πρώτη αγωνιστική να ξεκινήσουμε τη βουτιά του Πρίγκοβιτς. Λοιπόν, τη βουτιά του Πρίγκοβιτς. Τον Αστέρα Τρίπολης. Και ένα θα μπει στη Λαμία. Στη Λαμία. Θες να αρχίσω να σου λέω που έχω χάσει βαθμούς. Όχι, όχι. Άκου να δεις κάτι. Στα παιχνίδια τα ντέρμπι. Στα παιχνίδια τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Στα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με Άρη, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Η διαιτησία ήταν σχεδόν 50-50. Με ΑΕΚ, εκεί... δεν εκεί πέρα μέσα. 50-50 ήταν η διαιτησία. 50-50, μάλιστα. Με 50-50 μάλιστα. Ήταν η διαιτησία. Ωραία. Λοιπόν. Το ότι δεν αφήνει την ΑΕΚ από το 21 με 0-1 που χάνει και αποβάλλει τον Ζαμπά, είναι 50-50 η διαιτησία. Δεν ήταν αποβολή. Όχι, δεν ήταν καμία αποβολή. Επειδή δεν τα θυμάσαι, Μπουγκάτσα, υπάρχει αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει και ένα, ένα χέρι που αν θέλει το σφυρίζει. Έτσι, για να λέμε του Μαωρίσιου. Ναι. Πάντως ο να πούμε για το πέναλτι του Μαωρίσιου. Ναι, ο διαιτητής όμως που έπαιξε. Να πούμε για τα τέσσερα γκολ που ακύρωσε στον ΑΚΠΟΜ τα ολοκάθαρα. Κάτσε να ακούσει. Ο ξένος που έπαιξε δεν τον πήρε τηλέφωνο ο Μελισσάνης να τον πει σφάξει τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, φίλε, ποιο τον πήρε και τι τον πήρε. Ξένο διαιτητή ήταν. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Έτσι, οι τρεις του ΠΟΚ και ο Άρης ψηφίσατε αυτό που ψηφίσατε. Τον Κακάτσι, ψηφίσατε τον Αεξή, τον Αεξή Λισάνδρου. Τον Κακάτσι έπρεπε να ψηφίσουμε. Βλακιά, θα τον κράξουμε. Όχι, μπορούσε να ρίξει τον ουδέτερο. Ποιες ήταν οι επιλογές. Αλλά ήταν οι επιλογές. Ο Κακάτσι και ο Λισάνδρου. Και το ουδέτερο. Ποιος Κακάτσι, ο ιός. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ. Αυτός συνδεσμοί της 34 ήταν. Αυτό θα ψηφίσουμε. Ο Λισάνδρου τι ήταν. Αυτόν ήθελες να ψηφίσουμε. Ο Λισάνδρου τι ήταν. Δεν ξέρω τι είναι ο Λισάνδρου. Δεν ήταν συνδεσμοί της ΣΑΕΚ. Αυτό που δεν το ξέρω. Α, αυτό δεν μάθε το λοιπόν. Δεν το ξέρω. Μάθε το λοιπόν. Άκου λίγο. Τάχτηκες. Ο Κακάτσης από πότε ήταν ρε. Κάτσε, χαζομάρες λέει. Τάχτηκες. Απλά είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Τάχτηκες οπαδικά. Η ομάδα σου, παιδί μου, το κύριο Καρεπίδη, τάχτηκες. Να ολοκληρώσω. Τάχτηκες υπέρ των Αθηνών. Εγώ επειδή. Ωραία. Μπορούσε να κάνει. Έπρεπε να ταχθώ δηλαδή. Τα Γιάννενα. Του ΠΑΟΚ. Τα Γιάννενα. Θα με πει το 98 τώρα. Τα Γιάννενα. Ναι, αλλά. Ναι, 2019 έχουμε πει. Τι θα το 98. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Περίμενε λίγο. Δώσε με ένα λεπτό γιατί υπόθηκε κάτι χθες. Έχω βρει τα μισά στοιχεία. Καταρχήν να πω ότι ο στρατηγός. Γιατί όντω έχει δίκιο. Δεν θυμόσου ποιο. Ήταν ο Σαβράμης. Ο στρατηγός Σαβράμης. Τι είναι αυτό. Εντάξει, άμα δεν ξέρω ο Σαβράμης τι να σου πω. Ο Σαβράμης και ο Γκράτσιος ήταν. Ο Γκράτσιος τον ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, στράτηγος ήταν. Παράγοντας του Άρη. Στρατιά δεν έχουμε. Είναι όλοι αντιστράτηγοι. Στρατιά έχει η Ελλάδα. Στρατηγός είναι ένας στην Ελλάδα. Ο Μάκης ο Μανάβης περαστικά του. Περαστικά του να είναι. Όντως σε κανένα δεν λέμε ζητήματα υγείας. Πάει πολύ καλά του παλικάρι. Στα ζητήματα υγείας δεν χρειάζεται να το πούμε. Άνθρωποι είμαστε. Λέω ότι ο Άρης του Κοντομίνα ένα μέγεθος. Ανάλογο, μπορεί και μεγαλύτερο του Σαββίδη, λέω εγώ, εσύ πες ότι είναι μικρότερο. Έκανε, ναι, πολύ μεγαλύτερο. Μικρό, πολύ πιο μικρότερο. Πολύ μεγαλύτερο. Πολύ πιο μικρό από λοιπόν, τον Σαββίδη. Λοιπόν, να σου θυμίσω είναι. Ότι το 98, ναι. Το 98 ο Κοντομινάς πούλησε μία από τις 103 ανώνυμες εταιρείες που ναι. Είχε, την Inter American, το 98, 300 δις, δηλαδή 1 δις ευρώ τότε. 1 δις ευρώ το 98. Ωραία. Όχι 1,5 όχι 1,5 δις όλη την περιουσία. 1,5 δις είναι όλη η περιουσία του Σαββίδη. Δεν τα λέω εγώ. Χαζομάριδες. Εγώ λέω χαζομάρα. Χαζομάριδες. Γιατί? 1,6 δις ναι. Ευρώ. Αυτό ήταν το περιουσιακό στοιχείο. Λίγο μπερδεύεσαι. 1,6 δις ναι. Ευρώ έκανε ναι. Το τελευταίο deal της καπροβιομηχανίας που πούλησε. Μα αυτό ήταν η κυρία σχολεία. Δεν είχε άλλη. Ποια ήταν η τάσο άλλη σχολεία του. Νούμερο 1500 σε όλο τον κόσμο. Ναι, φυσικά το νούμερο. Κοντομινά τι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι 1300. Καμιά τώρα, λέω, τέλο πάντων. Τώρα που έφυγε και η Σπυροπούλου. Άστο, είναι μικρότερο. Είναι μικρότερο. Είναι τα μεγάλο μέγεθο του Κοντομινά. Νομίζω η διετία, τριετία με τη Σπυροπούλου το αυτό είναι πάρα πολύ. Σωστό. Ήταν πολύ μεγάλο μέγεθο. Λέω ότι τότε ο Άρης με έναν μεγάλο οικονομικό ηγέτη, εκτό αν δεν είναι. Άμα μας πεις ότι είναι σαν τον Καρυπίδη, μικρό οικονομικό μέγεθος ο Κοντομινάς, να αρχίσουμε να γελάμε. Ήταν, δεν ξέρω την κατάσταση που είναι, την εποχή που ήρθε στον Άρη. Ήταν τεράστιο. Ήταν τεράστιο οικονομικό μέγεθος. Ωραία. Εφόσον είχε τη δυνατότητα να κάνει, μεταγραφή των Αγαθοκλέους 600 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Δραχμές, δεν είχαμε ευρώ τότε. Λοιπόν, τον Αγαθοκλέους που δεν παίζει ούτε στην ΑΕ Πάφου. Τώρα δεν παίζει. Φυσικά. Τώρα είναι 120. Και τότε τι έπαιζε. Εντάξει, τότε ήταν το νούμερο ένα μαζί με τον Αντριόλη ονόματα. Καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όσο ήταν και ο Κοτσιανικούλης, τον πήρα 2 δις. Μα εγώ τα λέω αυτά. 2 εκατομμύρια αυτά είναι άλλο. Λέω ναι. Ότι ένα μεγάλο οικονομικό μέγεθος της χώρας πήρε τον Άρη και ο Άρης ενάντια στον
υποψήφιο που τον υποστήριζαν. Ναι. Έχω και ένα τέτοιο, απλά το θέλω περιστατωμένο. Τον υποστήριζαν τότε. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν, έκανε ένα, κάτι το διαφορετικό. Γιατί δεν υποστήριξε ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Κοντολογείς λοιπόν. Γιατί δεν υποστήριξε τον Άρη. Τότε λοιπόν. Και πήγε με τον Αλαμάνο. Να ολοκληρώσουμε. Να το, με τον Αλαμάνο ο ΠΑΟΚ τότε, κατά την άποψή σου, όπως που δεν τα αφισβητώ, το 98 ψήφισε, ναι, υπέρ του τον Αθηνών. Κατά τη δική σου άποψη, όχι κατά τη δική μου. Εσύ δεν λες, δεν φύγω, ναι, ούτε καν το θυμάμαι αυτό. Εσύ λες ότι ψηφίζοντας έτσι, θα σου το αποδείξω. Εσύ λες ότι ψηφίζοντας έτσι είσαι υποκατάστημα. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν υποκατάστημα τότε. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν υποκατάστημα. Ψήφισε το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Αυτό που είπα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μπορούσες εσύ, ναι, εφόσον υποθετικά όπως λέτε, είστε μόνοι σας, η ανακοίνωση Super, ναι, 3 το λέει. Ναι, μόνοι μας εναντίον όλων λέτε. Ναι. Δεν το λέτε! Ναι, μόνοι μας είμαστε. Πώς είστε μόνοι όταν ψηφίζετε τον Λισάνδρου? Το συμφέρον του Άρη είναι με τον Λισάνδρου. Γιατί είναι το συμφέρον του Άρη με τον Λισάνδρου? Γιατί είναι με το δικό σου, ναι. Γιατί είναι με τον Λισάνδρου, πες μου. Να γιατί. Μην είναι με μένα. Θα σου πω γιατί. Να μην γιατί είναι με μένα. Τα κακά προηγούμενα μας. Ποια κακά προηγούμενα? Τα κακά προηγούμενα. Με την ΑΕΚ τι έχεις, κακά προηγούμενα? Με την ΑΕΚ δεν έχω ούτε κακά ούτε καλά. Και τότε ψήφισε ουδέτερο, ρε Ζάχο. Γι' αυτό σου λέω τάχτηκες υπέρ κάπου. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Τέλος πάντων. Εχθρός πάντα μιλάμε, πρόσεξε. Εκτός μιλάμε αγωνιστικά, έτσι. Yeah. Να μην το πάρουμε. Άρα η ΑΕΚ δεν είναι εχθρός σου. Φυσικά, αλλά εσύ είσαι μεγαλύτερος. Okay. Όταν θα φτάσω στο επίπεδο να κοντράρω την ΑΕΚ για πρωτάθλημα ή τον ΠΑΟΚ, τότε θα είναι όλοι εχθροί. Άρα μην τσατίζεστε. Τώρα ο εχθρός του εχθρού τώρα θα πάμε σε είναι φίλος μου. Μην τσατίζεστε που σας λέμε. Όχι. Ότι κάνατε συμμαχίες εγώ... με το Γατούλη και με το Λουκουμουσκουνάκια. Εγώ λέω, ξαναλέω για να πάμε στο διάλειμμα και να διαβάσουμε και αυτά γιατί πρέπει να τα διαβάσουμε. Λέω ότι εγώ δεν λέω τον ΠΑΟΚ υποκατάστημα επειδή ψήφισε τότε κατά του Κοντομινά, κατά του Άρη δηλαδή. Για άλλα πράγματα μπορώ να το πω. Για το ότι ψήφισε τότε το συμφέρον του, δεν το λέω υποκατάστημα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Του Άρης το συμφέρον του ψήφισε. Νεοφώτιστο ήσουν και τότε. Τι να ψήφισα τον νεοφώτιστο. Ναι, αλλά τότε, τώρα εγώ είμαι υποκατάστημα ενώ εσύ τότε δεν είχε. Τότε εσύ δεν είχε δύναμη, ρε φίλε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εσύ ποιον είχε τότε. Δεν, γιατί... Το 98 ποιον είχε πάλι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι τρίτη χρονιά συνεχόμενο. Ναι, ρε φίλε, το 98 τίτλουχο. Τίτλουχο. Έτσι. Παίρνω τίτλη τη χρονιά συνεχόμενη τίτλο. Σωστό. Και όχι τίτλο, μπορώ να πάρω και τίτλους. Σωστό. Έτσι. Έχω η Βάσα Βίδη που έχει οικονομικά εξηγιαμένη. Την, έχει κάνει εξηγίαση οικονομική στην ομάδα. Έχει οικονομική ευέλεια τεράστια. Μεγάλο βεληνικές. Το μηνά δεν έχει. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι η πρώτη δύναμη ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Ο Άρης τι ήταν τότε για να το ψηφίσω. Είχε την προοπτική ο Άρης. Άλλο η προοπτική. Καλά δεν είχε. Άλλο, ναι, άλλο... Δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να εξηγιάνει, λέμε. Ευτυχώς την κάνουμε δημόσια και μας ακούει ο κόσμος. Εγώ αυτό λέω. Άλλο, εσύ λες είχε την προοπτική ότι θα μπορούσε να κάνει και εγώ σου λέω είναι το δεδομένο. Ποιο δεδομένο. Α, το είδαμε το δεδομένο και σήμερα. Δώσε 5 λεπτά. Το αφεντικό της χώρας ποιος είναι. Συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Χριστό. Sorry ρε φίλε, 3 λεπτά. Συγγνώμη. Την είδαμε την εξηγία σήμερα. Την είδαμε. Τους πιάσαν, του την είδαμε. Αφισβητείς τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω. Στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω ότι. Δικαστική απόφαση. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω, φίλε, εκτός αν μας λένε ψέματα. Δικαστική απόφαση στην Ελλάδα. Ότι με στοιχεία ο πρόεδρος του Όφη πλήρωσε τα εισιτήρια και τη διαμονή του Αιγινιακού στην Κρήτη και αθώθηκε. Αν αυτό δεν είναι δωροδοκία. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι η δωροδοκία. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στις αποφάσεις δικαιοσύνης. Συγχαρητήρια στον κύριο Χαμένο. Ναι, θα πάμε. Και να συνεχίσουμε την πολύ όμορφη κουβέντα μας γιατί έχουν πολλά θέματα. Όντως, σήμερα και τρεις ώρες δεν μας φτάνουν. Και θα δώσουμε και πιο πολύ το λόγο στον Νίκο τον Μπουγάτσα που είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Γιατί εμείς τα πάμε και σήμερα. Λοιπόν, ακούτε ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας. Ζάχος Ντρούλινγκ. Πρώτον τον άλλο. Νικόλαος Μπουγάτσας. Εδώ για μία μόνο εκπομπή. Όλοι καταλάβατε από την εισαγωγή ότι θα είναι άκρος ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Τώρα ξέρεις τι πέρασε από το μυαλό μου. Τώρα που είπες για τρία χρόνια. Είπες, ναι, είπες, αλλά πρέπει να κάνουμε τον break. Για τελευταίο. Εκράτα αυτό. Είπες δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Ναι. Τρία χρόνια. Ναι. Τρία χρόνια ανοιχτό το σκομπάρ. Γιατί δεν είναι στο άλλο. Σκέφτομαι να πείσω. Ότι μία ότι. Καλό, καλό. Ξεκίνησε ο άρχοντας. Εσύ γιατί δεν λες και το άλλο ότι με Ζάχο Ντρούλινγκ κάναμε μετά από 10 χρόνια ραδιόφωνο και παίρνω double. Όχι, πρωτάθλημα παίρνεις. Πρωτάθλημα και double. Μην ξανοίγεσαι. Μην ξανοίγεσαι. Ωραία, να το πω. Έχετε δίκιο. Παίρνω πρωτάθλημα και ενδεχομένως ναι. Να πάρω και τον τάπλο κατά 50%. Ένα λεπτό. Εγώ όταν ήρθα στο Λίπερ δεν ήξερα ότι ήταν το πρώτο φαβορί ο ΠΑΟΚ δηλαδή να πάρει. Πάμε στο διάλειμμα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μετά. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
Το τι γίνεται στο διάλειμμα είναι καλύτερο από ό,τι ακούτε εσείς στο... Πολλοί ζήτησαν να υπάρχει live μετάδοση στο Facebook, αλλά δεν ήθελε ο Νίκος. Δεν έβαλα κουστούμι εσύ. Δεν ήθελε ο Νίκος. Για ευνόητους λόγους. Τι είναι ευνόητοι λόγοι? Ευνόητοι λόγοι είναι, ρε φίλε, ότι θα είχαμε από κάτω να μην κάνα πούλμαν γυναικείο με ξαθά πλασματάκια. Πούλμαν το. Λοιπόν, συντροφιά παρέα, παιδιά, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 9. Έτσι, ακούσουμε λίγο κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι χρήσιμο από τον Ζάχο και θα προχωρήσουμε στα θεματάκια μας και θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο, ο οποίος είναι και ο φιλοξενούμενος εκπομπής, ο Νίκος ο Μπουγάτσας, έτσι, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Εσύ πόσο μάστερ του UEFA Champions League είσαι? Απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντησε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα πίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Λοιπόν, μαζί μας και το πορκίτο, έτσι, να συνεχίσουμε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στο πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, μια που είπα σάλια, σηκώθηκε ο άλλος. Χοιρινός ή κοτόπουλο. Ναι, αλλά σάλια άκουσε το όνομά του. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Για τη Σαρακοστή φυσικά υπάρχει και το ανάλογο νηστίσιμο μενού που αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα, καλαμαράκια μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραούλη και Δημητρίου 52 και delivery στο 2310-520-555. Καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχνικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα έλεγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα που παραγγέλνετε. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια στο αυτοκίνητό σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310-611-256, 2310-611-256 και κλείνεις ραντεβού με τον φίλο μας τον Ισαάκ. Την επόμενη μέρα έρχεται και σε εξυπηρετεί. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι και το κομμωτήριο ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκια, χτερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στην Νεάπολη στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Τηλεφωνείτε, το σηκώνει η γλυκύτατη φίλη μας η Πόπη και κλείνετε το ραντεβού σας να ανανεωθείτε στιλιστικά και οικονομικά στο 2310-616-999. Δώσε το λόγο στον Μπουγάτσα, βοβάρδισε τον, ρίξουν δύο ναπάλμ. Καταρχήν, βλέπω εδώ στην οθόνη που έχει κανένα κίνδυνο για τον Παναθηναϊκό παρά το μείον 5. Έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις σήμερα. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός, γιατί πολλοί λένε ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν έτρωγε τους μείον 6, αν δεν έτρωγε τις τιμωρίες, θα ήταν πάνω από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός κακώς παίζει στην Αλφα Εθνική. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε, είχε 90 εκατομμύρια χρέη. Έπρεπε η ομάδα του να βρίσκεται στη Γάμα Εθνική. Όπως και ο Ηρακλής, έτσι. Ναι, όσοι. Κοίταξε, ο Άρης το πλήρωσε αυτό. Και ο Ηρακλής. Ο Άρης το πλήρωσε και ο Ηρακλής, ναι. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να παίζει. Δηλαδή, αν ήμασταν σε ένα άλλο κράτος, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία, ο Παναθηναϊκός τώρα θα ήταν στην Γάμα. Βέβαια, να σου πω κάτι λίγο πάνω σε αυτό. Χειρότερο είναι αυτό που γίνεται για μένα στον Παναθηναϊκό. Για μένα χειρότερο είναι. Βέβαια, αν ήμασταν σε κάποιο άλλο κράτος, ούτε ο νέος Ολυμπιακός θα είχε ιδρυθεί παλαιότερα για να το γλιτώσουν από τα χρέη που είχε. Έτσι, ούτε κάποια άρθρα 44 θα υπήρχαν. Για όλες οι ομάδες οι οποίες είχαν χρέη θα είχαν οδηγηθεί σε άλλες κατηγορίες. Ούτε θα ήταν παγωμένα 15 χρόνια. Αν τα ενεργοποιούσε το κράτος τα παγωμένα. Και ούτε βέβαια θα άνοιγαν τράπεζες τις Κυριακές. Θα γινόταν απαιτητέα αμέσως και θα έπρεπε να τα πληρώσει. Αλλά για να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί λες για τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ είχε οικονομικά προβλήματα και άνοιξε η τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα. Βοήθησε ο υφυπουργός εδώ, ο Αριανός. Ο κ. Ιωαννίδης, για να λυθεί ένα οικονομικό πρόβλημα προκειμένου ο ΠΑΟΚ να συμμετέχει στο UEFA. Στο κύπελο, δεν έπαιξε ο UEFA. Στο κύπελο UEFA. Να ενημερώσω ότι και δεν έπαιξε τελικά UEFA ο ΠΑΟΚ επί προεδρίας του κ. Γκαγκάτσι, του μπαμπά Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ. Σωστό αυτό. Βέβαια, απόφαση UEFA ήταν αυτή, έτσι.
Ο Τσουέφα ήταν. Ρε. Λίγο να ολοκληρώσω. Δεν γίνεται να μπει σφήνα συνέχεια. Θα πω, είμαι σφηνωτό. Ναι. Και δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Μα εγώ το είπα. Εκείνη τη. Το πιστεύω. Εκείνη τη χρονιά. Πάντως να μην σε βασκάνω, μια χαρά είσαι. Αυτά τα έχει έτοιμα. Στάρασε και όσοι είναι. Έλα, πάμε, πάμε. Αλλά και εκείνο ήταν ένα δάνειο, ναι. 2 εκατομμύρια ευρώ, που αν δεν το γνωρίζετε, παιδιά, ναι. είμαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω για να ναι. ξέρετε σε μια ζήτηση τι θα λέτε. Ναι, ναι, ναι. Το δάνειο αυτό ναι. αποπληρώθηκε 100% επί Δίκης Αγοράκη mm-hmm. και με τους τόκους. Ωραία. Εντάξει. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε κάποια εύνοια σε αυτό το μύθο ότι άνοιξαν οι τράπεζες Κυριακή. Θα απαντήσω σε λίγο. Όχι, έχουμε μια κάτι. Παρέβαση του Νίκο Παπαδόπουλου. Του Παναγιώτου Παπαδόπουλου. Όχι, είναι Νίκο. Του Νίκου του Παπαδόπουλου, με συγχωρείς. Νόμιζα του Παπαδόπουλου του Ταρίφα είναι το πρωί. Okay. Έλα, πάμε, πάμε στον Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Λοιπόν, έχουμε την ενημέρωση πριν από λίγο και από την ΠΑΕ για το θέμα του Ντάνιελ Σούντγκρεν, για το οποίο είχαμε γράψει και χθες στο Λαμπαουτάρι, mm-hmm. ότι ο Άρης επέστρεψε με επίσημη πρόταση, νέα πρόταση στους Σουηδούς. Ο 27χρονος fullback φαίνεται ότι πλησιάζει ακόμα περισσότερο στο κλειάν της Βικελίδης εν ώψη της νέας σεζόν. Ο οποίος είναι παικταράς, συγγνώμη που σε διακόπτω, εδώ είναι παικταράς. Συνεχίζεις. Καλά, θα τον δούμε. Θα τον δούμε. Καλά στοιχεία, θα τον δούμε. Στο γήπεδο. Ναι. Ο Άρης θα έχει βρει όλα με τον ποδοσφαιριστή. Βρίσκεται στις τελικές, ο τελικός αντίθετα διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ, η οποία ναι. δεν έχει άλλη επιλογή πλέον από το να καρποθεί κάποια χρήματα τον ποδοσφαιριστή, γιατί από την 1η του Ιούλη θα έχει δικαίωμα να υπογράψει όποια ομάδα επιθυμεί αυτός και να φύγει τον επόμενο Γενάρη ελεύθερος. Υπάρχει θετική διάσταση από τους Σουηδούς να τελειώσει άμεσα το ζήτημα. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως έχουν τη δική τους σημασία και θεωρούνται κάπως κρίσιμες. Δεν είναι 100% τελειωμένο το θέμα του Σούντικεν, αλλά όσο περνούν οι μέρες, τόσο πλησιάζει ο ποδοσφαιριστής Νικό, στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Ναι. Ναι, μία ερώτηση όμως, γιατί εντάξει, καλό είναι αυτό, καλό νέο είναι φυσικά. Έχουμε όμως οικονομικά δεδομένα, γιατί αν θυμάμαι καλά τον Ιανουάριο, για να κάνουμε μία σύγκριση, έτσι. Τον Ιανουάριο ο Άρης έδινε 250 χιλιάρικα και είπαν όχι. Τώρα πόσο δίνει, αν έχουμε, για να κρίνουμε κι εμείς. Νομίζω αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση, δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο ποσό, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτό. Καλά, αυτό έλειπε. Εγώ λέω τώρα, εγώ χωρίς έτσι πολύ μπακαλίσκα, άμα τους δώσαμε πάνω από 50 χιλιάρικα είμαστε κορόιδα. Να τον πάρω τζάμπα το Δεκέμβριο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί. Ναι. 50 και πολλά θέλεις, όπως σου πούλησαν τρέλα οι Σουηδοί, μας πούλησαν τρέλα οι Σουηδοί. 50 και πολλά σου είπα. Άμα θες, τον παίρνω το Δεκέμβριο τζάμπα. Πάντως χρειάζεται ομάδα τώρα. Ναι, ο Σούντγκρεν είναι σίγουρα στα 200.000 ευρώ, μπορεί και λίγο παραπάνω να βγει. Εντάξει, είναι και μια πολύ ποιοτική προστίξη ο δεξιάκρου της άμυνας. Ναι, όντως. Όπου χρειάζεσαι, όπου χρειάζεσαι. Γενικότερα ο Άρης πονάει φέτος στα μπακ. Είναι όντως, νομίζω τα μπακ και η θέση του φόρ είναι η θέση που έχει πονήσει ο Άρης περισσότερο τη φετινή σεζόν. Θα συμφωνήσω. Και γι' αυτό αποτελούν και προτεραιότητα στο κομμάτι της ενίσχυσης. Νομίζω και ένα παιδάκι 12 χρονών, έτσι, 12. Θα το καταλάβαινε αυτό ότι ο Άρης έχει πρόβλημα σε αυτές τις τρεις θέσεις. Ναι, ήταν φανερό από την αρχή της σεζόν με παίχτες που έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Ο Σούντγκρεν ήταν διακάης υπόθεση από τον Γενάρη, δεν τα κατάφερε ο Αριστότελα, αλλά δεν παράτησε την περίπτωσή του. Και το μεγαλύτερο όπλο του ήταν ότι το ήθελε ο κυρίως ο ποδοσφαιριστής πάρα πολύ να φύγει από τη Σουηδία και να έρθει στην Ελλάδα και στον Άρη. Ήθελε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Είδε ότι ο Άρης του δίνει αυτή την ευκαιρία. Είχε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις του σε μέσα της Σουηδίας ότι. Που της ουσίας έλεγε ότι η ΑΕΚ του χάλασε την μεταγραφή του στον Άρη. Mm-hmm. Αλλά πλέον οι Σουηδοί με ρίσκο να χάσουν ελεύθερο τον ποδοσφαιριστή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Έτσι. Είναι στις τελικές επαφές. Ακούσαμε την είδηση. Περισσότερα να τα πείτε στο παρατέρα. Νίκο, και επειδή, όπως κατάλαβες είναι ο Νίκος ο Μπουκάτσας εδώ πέρα, μετά δίνει και αυτόγραφα. Ξέρεις, γιατί ξέρω ότι τον είχες πόστερ στο δωμάτιό σου. Οπότε... Και τους τρεις σας είχα. Έγινε Κολάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός τι είναι, έχει τίποτα, είναι συμφερόντο του Ολυμπιακού, τίποτα παίκτης. Λοιπόν, εντάξει, έχεις ωραίο χιούμορ, αλλά μερικές φορές και οξινό είναι. Τι να κάνουμε. Ρωτάω, μια ερώτηση. Από λίγο δύο πράγματα θέλω για τον Άρη. Εύλογη θα την καταλάβω. Να μιλήσω ο Νίκος. Παρακαλώ. Εγώ πιστεύω για την ομάδα μου, έτσι. Πιστεύω ότι η χρονιά φέτος. Ποια ομάδα σου, από τις δύο. Λοιπόν, η χρονιά φέτος ήταν πετυχημένη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Ζάχος. Νομίζω ήταν πετυχημένη. Ο στόχος της ομάδος μου φέτος ήταν μετά από 6 χρόνια ανυπαρξίας, πραγματικής ανυπαρξίας,
Ο στόχος μου ήταν να βγει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, το κατάφερε. Είχε κάποιες καμπανεβάσματα στην απόδοση μέσα στη χρονιά. Μην με διακόψετε, παρακαλώ. Δύο λεπτά να μιλήσω και μετά. Λοιπόν, μετά διακόψει. Γιατί αν δεν πει ο Μίλος, θα κάνεις δύο μάτς. Να είσαι λίγο γενικός, είμαι καλεσμένος. Με κάλεσες, άσε με να μιλήσω δύο λεπτά και μετά μπορώ να σε απαντήσω. Λοιπόν, στόχος μου ήταν να βγω στην Ευρώπη. Λοιπόν, η ομάδα μου τα κατάφερε, είναι στην πεντάδα. Σίγουρα θα ήθελα την τέταρτη θέση, έτσι για λόγους γοήτρου καθαρά. Την ήθελα. Πίστευα ότι ο Άρης θα βγει τέταρτος. Δυστυχώς το παιχνίδι σταθμό που ήταν το προχθεσινό, για μένα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο καιρός. Όχι ότι απλά όταν μια ομάδα θέλει να δημιουργήσει με τεχνίτες παίκτες, θέλει να δημιουργήσει και η άλλη να καταστρέψει, νομίζω αυτό ο καιρός βοηθάει την ομάδα που θέλει να καταστρέψει και που θέλει να πάρει αποτέλεσμα παίζοντας αμυντικά. Και έτσι κατάφερε ο Ατρόμητος να φύγει με το διπλό. Για μένα ήταν, για μένα, ήταν καθαρά θέμα γουήτρο η τέταρτη θέση. Λοιπόν, ωραία. Ο Άρης, το αποτέλεσμα είναι: ο Άρης είναι στην Ευρώπη και ξεκινάμε αισιόδοξα για την επόμενη χρονιά, όπου πρέπει να γίνουν σίγουρα να ενισχυθεί πολύ η ομάδα, εάν θέλει να χτυπήσει την τριάδα. Την τριάδα των Μαρινάκη, Σαββίδη και Μελισανίδη. Για μένα αυτό θα είναι ο στόχος του Άρη. Για μένα ο στόχος του Άρη φέτος με αυτό τη δυναμική του κόσμου. Τρίτος στα εισιτήρια, το είπαμε και πριν. Με το Θόδωρο τον Καδρυπίδη μεγάλο μέτοχο. Και με τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει, θα είναι να σπάσει την τριάδα και να κατακτήσει το κύπελο. Αυτή είναι η στόχη του Άρη. Τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, ο Άρης θα παίξει τρία παιχνίδια. Για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά ο Πάκο το πάρει το κύπελο. Για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, οκ. Πού είσαι, να σκεπάσει το βράδυ. Λοιπόν, πάλι ΑΕΚ θα υποστηρίζει 11 του Μάη. Ο Άρης λοιπόν έχει τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δύο μάτς Ιούλιο, ένα Ιούλιο Αύγουστο και ένα τα play-off το τρίτο παιχνίδι. Σίγουρα έχει θα παίξει. Ιούλιο, σίγουρα επειδή έχει πολλά χρόνια. Ιούνιο-Ιούλιο. Ιούλιο παίζει. Το πρώτο μάτς είναι Ιούλιο. Το πρώτο μάτς είναι Ιούλιο. Μέσα Ιουλίου. Ιούνιο τι απέ, Ιούνιο λοιπόν, έχουμε σε ένα μήνα. Επειδή λοιπόν ο Άρης είχε πολλά χρόνια έτσι, να παίξει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, εκεί που είναι η θέση του δηλαδή, είχε πολλά χρόνια να παίξει, σίγουρα θα είναι σε κάποιο γκρουπ αδύνατον, στον αδυνάτον, οπότε θα παίξει με δυνατούς αντιπάλους, σίγουρα θα είναι με δυνατούς αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει αύρα και το ξέρουμε όλοι, όλη η Ελλάδα ξέρει ότι όταν ο Άρης παίζει στην Ευρώπη δεν αποκλείεται από το ΠΟΕΛ, από τον πρώτο γύρο, ούτε από την Κενιόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνει πάντα, προχωράει. Και τα τελευταία χρόνια μάλιστα μας είχε συνηθίσει να πηγαίνει και στους ομίλους. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Λοιπόν, όχι, δεν διαφωνώ. Επομένως πιστεύω εγώ ότι ο Άρης θα το παλέψει να μπει στους χρυσοφόρους ομίλους. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, για μένα θα βοηθήσει και θα είναι και μια όθηση για το μεγάλο μέτοχό μας να ρίξει περισσότερα χρήματα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ώστε η ομάδα να κάνει το στόχο, για μένα το μεγάλο στόχο, που είναι να σπάσει την τριάδα και να κατακτήσει το κύπελο. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Να απαντήσω, μπορώ. Ορίστε. Λοιπόν, ορίστε. Κατά και τα πάρουμε ένα-ένα. Η πέμπτη θέση σου δίνει το δικαίωμα να ελπίζεις ότι μπορείς να μπεις στους ομίλους. Ο στόχος βέβαια επετεύχθη. Είναι επιτυχία για μια ομάδα νεοφώτιστη που έρχεται από 4 χρόνια που είσαι από τη μεγάλη κατηγορία να βγαίνει στην Ευρώπη. Εγώ θα πω ελλείψη έκτου. Γιατί αν πάρουμε τους 11 βαθμούς μείον του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός είναι 1-2 βαθμούς πάνω από σένα. Ο οποίος έπρεπε να παίζει στην Γάμα Εθνική. Ένα βαθμό πάνω από σένα. Πάλι κάτω από μένα θα τερματίσει. Άρα αυτό σημαίνει ότι ούτε Ευρώπη θα έβγαινε στη δεδομένη στιγμή που δεν μιλάμε. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά έτσι, δύο αγωνιστικές. Αλλά ακόμα και την πέμπτη θέση που κατακτάς από ό,τι δείχνει η βαθμολογία, θα πρέπει να περιμένεις 24-25 Απριλίου να δεις τι θα γίνουν τα μάτς. Στο κύπελο, ποιος θα παίξει, αν μήπως παίξει καμιά Λαμία. Μήπως παίξει κανένας Αστέρας Τρίπολης. Πρέπει να το πάρει. Γιατί το αποκλείς. Όχι. Αποκλείς ότι μπορεί η Λαμία να αποκλείσει. Και η Τρίπολη μπορεί. Την Άκη, η Τρίπολη αποκλείσει τον Πάο. Όχι, βέβαια. Είμαστε σίγουροι. Όσο πιθανό είναι να βγω το βράδυ με τη Μόνικα την Πελούτσι, τόσο πιθανό είναι να αποκλείσει. Κάτσε αποκλείσει, πρέπει να το πάρει το κύπελο. Τι τρώνε πάντα. Πρέπει να το πάρει το κύπελο. Εγώ λέω τι ισχύει τη δεδομένη στιγμή. Άρα δηλαδή υπάρχει πιθανότητα η Λαμία να πάρει το κύπελο. Φυσικά. Ναι, φυσικά υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Προηγουμένως με είπες ότι είσαι ταμπλούχος. Τώρα άλλαξε. Σου είπα ότι είχε 50% πιθανότητα να γίνω ταμπλούχος. Έτσι είπα. 50%. Ναι, το είπα. Εδώ η άλλη, το άλλο 50% σε ποιον είναι. Το άλλο 50% είναι να πάρει μια άλλη ομάδα. Ποια άλλη ομάδα. Του τελικού. Οι άλλες τρεις μοιράζονται το 50% σου λέει. Το 50%. Ναι. Δηλαδή ο Αστέρας και η Λαμία μοιράζονται. Φυσικά. Όταν και για να σου πω γιατί είναι 50%. Γιατί τις προηγούμενες δύο χρονιές. Ο τιτλούχος του κυπέλου, αυτός που πάρει το τίτλο είναι ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, επειδή με φωνάξατε και στην εκπομπή σήμερα 17 του μήνα, ότι κυπελούχος
τη φετινή χρονιά το 2019 θα είναι η ΑΕΚ. Ναι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Σεβαστή. Και μάλιστα θα το πάρει και εύκολα το κύπελο. Σεβαστή. Αν αυτή την πρόβλεψη. Σεβαστή άποψη. Εύκολα, 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 να το πάρει εύκολα το κύπελο. Δεν με αφήσατε. Δεν θα χάσει ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης δεν θα χάσει τρίτη κούπα συνεχόμενη. Ναι, άξιο. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, άσο, η άποψή σου και εγώ κάπου κοίταξε, παρόμοια. Η αγάπη σας για την άλλη κίτρινη ομάδα του Ημιτασιών Δικαίου. Πόσο ομάδες αγαπάμε. Πόσο αγαπάμε ρε φίλε. Πόσο αγαπάμε. Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Μας λες Ολυμπιακό. Μία λίγο Παναθηναϊκό. Μας έχεις μπερδέψει. Και με τον ΠΑΟΚ είμαστε λίγο. Για τον Ημιτασιών Δικαίου του Νότου μιλάω. Ναι. Τον οποίο ο Τζιγκόλης μας ακούει. Και εμπράκτος, με την ψήφο σας αποδείξατε ότι είστε με τη μεριά τους. Ναι. Έτσι. Είναι λογικό να υποστηρίζετε αυτούς και να μην θέλετε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνουμε και εμείς σε ανάλογη περίπτωση μπορεί να σκεφτόμασταν έτσι μερικοί, όχι όλοι. Έτσι. Εγώ πάντα επειδή μου αρέσει να μιλάω με τα υπάρχοντα δεδομένα, έτσι, πρέπει να περιμένεις λοιπόν καταρχήν να δεις αν θα βγεις Ευρώπη. Άρα σημαίνει ότι τη δεδομένη στιγμή που μιλάς, βιάζεσαι. Και ενδεχομένως να κινδυνολογείς γιατί μπορεί να μην βγεις Ευρώπη, να μην πας Ευρώπη και να μην ισχύουν όσα λες. Πώς γίνεται αυτό, για. Στο είπα ρε, εσύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το δει. Να πάρει Λαμία το κύπελο, δηλαδή. Ναι, ρε, φίλε, σου λέει υπάρχει. Ξαναλέω. Ωραία, υπάρχει μια συσκύλεσκεση. Δεν υπάρχει. Ωραία. Και εγώ λέω ότι το βράδυ είναι πολύ πιθανό να βγω με τη Μόνικα την Πελούτση. Μπορεί, δεν είναι. Έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Στην υπάρχουν πιθανότητες. Στην πόλη μας είναι. Υπάρχουν πιθανότητες να με δει και να με ρωτηθεί, κύριε Τρέγκη. Εγώ δεν είπα όμως ότι τη Μόνικα Μπελούτση θα την παντρευτώ του χρόνου. Λοιπόν, ένα το κρατούμε. Για να βάζουμε και τον κόσμο λίγο. Περίμενε. Σε σένα είναι η ερώτηση. Του φίλου του Πάνου. Δεν το ξέρω. Ναι. Το 14 βέβαια επί Βασαβίδη είναι αυτό, έτσι. Έτσι λέει ο φίλος. Ναι, δεν ολοκλήρωσε αυτά που ήταν. Τέλο πάντων. Εντάξει. Γιατί λέει με η Βασαβίδη ψηφίσατε λέει, αγραφιώτη σοπίλη του γάβρου και δεν ρίξατε λευκό. Έχει δίκιο απόλυτο ο φίλος. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί τότε έκανα την εκπομπή Ασπρόμαυρης Πτήσης. Είχα κράξει άσχημα. Πάρα πολύ μπινελίκη είχα ρίξει για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως μπινελίκη είχα ρίξει και για το ότι δεν ψήφισε ο ΠΑΟΚ να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Άρα ήσασταν με τη λογική σου, ήσασταν με το Ολυμπιακό υποκατάστημα αφού ψηφίσατε τον Ολυμπιακό. Κοίταξε λίγο. Εγώ δεν συμφώνησα με το να ψηφίσει υπέρ του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν θα συμφωνήσω κάτι τέτοιο. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ ορισμένων φίλων του ΠΑΟ και του Άρη. Ναι. Ότι εγώ πάρα πολλές φορές δημοσίως έχω παραδεχτεί και έχω αναγνωρίσει λάθη του παρελθόντος, τα οποία τα έχω ως ρετσινιά και ως μεγάλη ντροπή στην πλάτη μου. Αλλά από την αντιπέρα όχθη, όταν σας λέμε ότι φέτος είστε με την πλευρά του Ολυμπιακού για διάφορους λόγους, ενώ τα προηγούμενα χρόνια λέγατε δεν με νοιάζει με οποιοδήποτε κόστος αρκεί να βγαίνω Ευρώπη, αρκεί να παίρνω τίτλους, δεν με νοιάζει ποιο θα είμαι. Δεν το δέχεστε. Όχι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό που λες, αν το θυμάμαι καλά, πρέπει να το είπε ο Κούδας. Πρέπει να το είπε, που είπε θα συμμαχήσω και με τον διάβολο. Ή ο Κούδας ούτε σε κάποιος νομίζω. Εσείς το λέγατε. Θα συμμαχήσω και με τον διάβολο και καλά είπε. Εσύ το έλεγες προσωπικά. Ότι. Στις τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε με το Θουβού. Ότι. Ότι δεν με ενδιαφέρει. Τώρα ρε εσύ, Χρήστο, τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αρκεί να πάρω τίτλους, αρκεί να διακριθώ. Okay. Δεν με ενδιαφέρει λέω... σε ποιο άρμα θα το έχει. Θα στο βάλω. Βάλτο. Έχω τα DVD. Άρμα δεν είναι αποκλείται να υπάρχει. Ο άρμα είναι από μόνο του Άρη. Λέω ότι πάντα πρόσεξε για να το πει. Οποιοδήποτε τίμημα είπε, αρκεί να γίνω κι εγώ μεγάλο. Λέω. Στην οπτική σε κοπέστα. Βγάλτο εγώ, άρμα είναι ο Άρη μόνο σου. Να είπα εγώ άρμα, θα μπει ο Άρη άρμα αποκλείται. Άρμα δεν είναι μόνο, τρακτέρ είναι μόνο. Άρμα είναι μόνο. Λέω ότι πάντα πρώτα είναι το συμφέρον του συλλόγου. 50 χρόνια άτιτλο δεν μπορεί να σε άρμα. Πάντα πρώτο είναι σε αυτό το πρωτάθλημα φυσικά. Και τελευταίο πρωτάθλημα που δεν έχει έχρωμη φωτογραφία από το 1946 δεν μπορεί να σε άρμα. Πάμε στο διάλειμμα, Χριστό. Πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά, βάζουμε και τον κόσμο, έτσι. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Αποστολή στο 54-526. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεν πιστεύω να έφυγε κανένα σας πριν από το διαλυματάκι. Παρέτσα, δεν είμαστε παιδιά ακόμα για 45 με 50 λεπτάκια. Νίκος Μπουγάτσας σήμερα. Ζάχος Ντρούλινγκ. Τάσος Τρέγιας. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέτσα μέχρι και τις 10. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανοίγουν σε 2 λεπτά από τώρα. Θα πει κάτι ο Νίκος που θέλει να απαντήσω σε ένα φίλο. Έγραψε ένα μήνυμα. Έγραψε μία απάντηση. Συγγνώμη λίγο. Σε 2 λεπτά και από τώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε 23 10
2,87 και 3 οχτάρια Ζάχο μου. 69-45, 2,87 και 3 οχτάρια. Έχουμε ήδη κόσμο σε αναμονή. Και για τα μηνύματα, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526, Ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ντίνος, λοιπόν, ο οποίος από ό,τι είδα πρέπει να είναι Αριανός, πρέπει, γιατί με αυτά που γράφει λίγο το αμφισβητώ. Λοιπόν, λέει, ο Μπουγάτσας λέει δεν ξέρει τι λέει, μόνο ο Άρης έχει τεχνίτες παίκτες, ενώ ο Ατρόμητος όχι. Δηλαδή ο Ουάρντα, ο Μπρούνο, π.χ. τι είναι, Νταλικέριδες. Όχι, αυτοί οι δύο που είπες, φίλε, όντως είναι τεχνίτες παίκτες. Από εκεί και πέρα το χάος. Ο Ατρόμητος έχει παίκτες οι οποίοι στηρίζονται στη δύναμη. Στη δύναμη. Και το προχθεσινό το γήπεδο, έτσι πως ήταν βούρκος, βόλευε στον Ατρόμητο να παίξει. Και μην ξεχνάς, σου είπα πάλι, ότι όταν μια ομάδα θέλει να δημιουργήσει σε ένα γήπεδο που είναι βούρκος, έχει πρόβλημα. Όταν μια ομάδα αμήνεται, δεν έχει. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο μισό μέτρο έδινε την μπάλα ο Ματέο και η μπάλα κολούσε κάτω. Λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος. Με τον τζάμπα προπονητή που έχουμε, λέει, τζάμπα προπονητή που έχουμε και τον Μέση να φέρει ο Καρυπίδης, ο Άρης θα αποκλειστεί άμεσα από το UEFA. Φίλε μου, εάν δεν ερχόταν αυτός ο τζάμπα προπονητής, ο Άρης τώρα δεν θα ήταν πέμπτος, δεν θα ήταν στην Ευρώπη. Αν ο Άρης δεν έκανε αλλαγή του προπονητή φέτος έγκαιρα και έμενε ο Χολέρας, ο Άρης αυτή τη στιγμή θα ήταν εκτός Ευρώπης. Πήρε μια ομάδα αγύμναστη, σε πληροφορώ, αγύμναστη τελείως. Πήρε μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και την έκανε ομάδα. Με αποτέλεσμα τους τελευταίους δύο μήνες όλη η Ελλάδα να τρίβει τα μάτια της με αυτό το θέμα που παρουσίασε ο Άρης. Σίγουρα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές μας τα χάλασε λίγο. Εντάξει, το αποτέλεσμα όταν είναι όμως Ευρώπη, είναι πεντάδα και ετοιμαζόμαστε ήδη, ετοιμάζουμε τα μπαγκάζια μας για τα ευρωπαϊκά ταξίδια. Τώρα συνεχίζει βέβαια ο φίλος. Δεν καλά, δεν το κάνουμε, ρε, φτάνει. Μισό, φτάνει. Κάτσε, καλεσμένο με έχεις. Λοιπόν, θα παίξει, λέει, άκου λίγο τι λέει. Ο Άρης θα αποκλειστεί άμεσα και όλα από το UEFA. Θα παίξει, λέει, για το πολύ για την πέμπτη εκθέση στο νέο πρωτάθλημα. Ο Παντελίδης έκανε το Χαριλάου μπάτε σκύλια, λέστε, λέει, ακόμα και το Αγρίνιο πήρε νίκη. Φίλε, όταν έπαιξε ο Άρης με τον Πανετολικό, ο Παντελίδης είχε 10 μέρες που ήρθε. Έτσι, δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, ούτε είχε ένα μαγικό ραβδί να σε φτιάξει ομάδα ξαφνικά. Έπρεπε να του δώσει λίγο χρόνο, να δώσει σε αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα, να τη δώσει μια φυσική κατάσταση, γιατί ήταν αγύμναστη και δεν κάνανε προετοιμασία οι άνθρωποι το καλοκαίρι. Λοιπόν, τα δύο κρίσιμα λέει παιχνίδια για τέταρτη θέση ήταν ανύπαρκτη ομάδα εξαιτίας του. Για να κερδίζει ομάδες σαν το Γιάννο, καλός είναι. Λοιπόν, και ξαναλέω, επειδή τον απάντησα, εντάξει, ξαναλέω ότι αν δεν ερχόταν ο Σάββας ο Παντελίδης στην ομάδα, ο Άρης θα ήταν εκτός Ευρώπης. Ο μεγαλύτερος Βαλκάνιος προπονητής. Ένα μήνυμα μόνο για να μην αδικήσουμε. Ναι, να το διαβάσω εγώ, θέλω να απαντήσω εγώ. Σδούκου Μέρι λέει. Δηλαδή, αν παίξουμε τελικό με Λαμία, τα Αριανά θα παρακαλάνε να γίνουμε ταμπλούχοι. Παοξάκι από το Περιστέρι είναι η κυρία. Η Μέρι Μερούλα. Αγαπητή μου Μέρη, άμα παίξει τελικό με τη Λαμία, θα είμαι με κασκόλ τη Λαμία εγώ. Και στα γκολ θα πανηγυρίζω πιο πολύ και από το Χάβο. Αν σου άρεσε η απάντησή μου και ωραία, να ξέρει ότι δεν λέω ψέματα στον αέρα. Πάμε στι γραμμέ. Απαντήθηκε το μήνυμα. Πάμε στου φίλου. Έλα, φίλε, πέντε γραμμέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Γεια σου, Γιώργο Χανιώτη. Μπράβο, λοιπόν. Στο φίλο τον Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν. Να είστε καλά. Και ένα σπρώμαυρη Χανιώτη, να πούμε έτσι. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά εχθές το φίλο μου τον Ζάχο, από χθες ήθελα να μιλήσω. Αλλά εχθές είχε φορτώσει πολύ πιο πολύ είχε φορτώσει πιο πολύ από τον Νίκο. Εχθές ήταν εξωφρενών. Αν μου δώσεις 20 δευτερόλεπτα, θέλω να πω κάτι. Γιατί, όσα θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι είμαι. Είναι μια έκφραση αυτή. Είμαι καθρέφτης. Δηλαδή, όπως μου μιλάει ο άλλος, μιλάω. Μου μιλάς ωραία, θα μιλήσω ωραία. Η ειρωνία μου πουλάς. Η ειρωνία θα λάβεις. Φωνάζεις, θα φωνάξω κι εγώ. Δεν γίνεται όμως σε ίδια επιχειρήματα, σε ίδιες καταστάσεις, αλλιώς να τις καταλαβαίνετε εσείς και αλλιώς μάλλον να τις καταλαβαίνετε για την ομάδα σας και άλλα να ισχύουν για τον άλλο. Αν πάρω πρωτάθλημα εγώ, εσύ μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Όχι, πώς θα πάρω. Αν δεν έρθει. Άρα δεν είσαι καθρέφτης. Όχι, καθρέφτης είμαι. Καθρέφτης είμαι, λέω, σε αυτό που μου μιλάει. Εντάξει. Σε αυτό που μου μιλάει. Αυτό. Έλα, Γιώργο, λίγο σύντομη να είμαστε. Έχει πολλές γραμμές σήμερα. Ναι, δεν μίλησα. Εντάξει, δεν να μιλήσω. Δεν παρεξηγώ, Εντάξει, ήταν ωραία εκπομπή. Θες, μ' άρεσε. Θα υπάρχει και ένταση κάποια στιγμή, έτσι. Δεν γίνεται. Θα υπάρχει και ένταση όπως υπάρχουν και οι ψευτορουφιάνοι. Πήραν τα χαϊδεμένα, μερικά χαϊδεμένα παιδάκια κίτρινα. Πήραν στο Τζαλτίδι το πρωί. Πήραν στο Τζαλτίδι το πρωί και κάναν παράπονα. Λες και με κάνει εμένα ο Βαθύλα Κωνσταντά. Άντε φυγέτε από εκεί. Τι θα με κάνει, θα με κολλήσει τα αίσθημα. Άντε ρε κάθεστε καλά, ρε. Άσε να μιλήσει. Άντε ρε Βιτάμ, κάθεστε καλά. Έλα, ό,τι πάμε, έχετε πάμε. Να λέτε, δεν έχετε να. Στάσου, ρε. Ό,τι έχετε παράπονο, εδώ θα παίρνετε στη μαρμίτα. Το ξέρετε το τηλέφωνο. 287 και 38 και μα το λέτε. Τι μπαμπά, με κάνει δαντά. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, κυρινιάρη. Σταμάτα.
Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Λοιπόν, όσον αφορά τα σημερινά, αυτά που έχουν γίνει σήμερα, πρώτον, ορισμό Τζίλου, δεν κατάλαβα. Βγάλανε χτες πρόεδρο να μου τα λοιπά τον Λισάνδρου και σήμερα τα λοιπά στο καπάκι, γυρίζει το έργο τα λοιπά να πούμε και μας λένε τα λοιπά ότι ο Παναθηναϊκός -5. Δεν κατάλαβα. Τι γίνεται ρε παιδιά. Έλατε. Τι γίνεται. Έλατε. Ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο στο γιο μου. Δημητράκη βγάλε αύριο στήρο με σε πάρω κι άλλος. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας Γιώργα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου φίλε. Λίγο χαλάκι κύριε Κιώση, αν μπορείτε λίγο χαλάκι. Λίγο καλύτερα έτσι είναι. Ρε. Α, λίγο έτσι μια ψηλή. Έλα, έλα ναι, φίλε. Με ακούτε. Έλα, εσείς φίλε, ναι. Ναι, Κωνσταντίνος από Κυψέλη, Τάσο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλώς όρισες. Τι κάνετε. Γεια σου, γεια σου Κώστα. Χαιρετώ την πιο όμορφη παρέα της Θεσσαλονίκης. Έτσι, να είσαι καλά. Θα ήθελα να μιλήσω στο... Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάω στον Τιτανομέγιστο, τον Νίκο Μπουγάτσα. Λόγω ύψους μάλλον. Όχι, φίλε, γιατί, γιατί πιστεύω, Νίκο, ότι είσαι από τους πιο γνήσιους και αγνούς οπαδούς που υπάρχουν. Όχι εντάξει, έχει, πολλούς έχει, πολλούς έχει. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, παγκοσμίως πιστεύω. Πολλοί είναι αυτοί, να ξέρεις. Πολλοί είναι οι οπαδοί που είναι αγνοί και βάζουν την ομάδα πολύ ψηλά. Μη σου πω πρώτα την οικογένεια και μετά την ομάδα, ας πούμε. Κατάλαβες κάπως έτσι. Εντάξει, μην είμαστε φανατικοί. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα, γιατί δηλαδή και τότε στη Μαρμίτα που ήσουν που σε έβλεπα, ότι ό,τι σου έρχεται στο μυαλό το λες, είσαι δηλαδή αυθόρμητος άνθρωπος. Και δεν κολώνεις και δεν λες πράγματα πίσω από τις κάμερες, αλλά μπροστά από τις κάμερες, αλλά όπως κάνουν άλλοι οπαδοί, είτε του ΠΑΟΚ, ναι, του Άρη, του Ηρακλή. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι, φίλε, να σου πω κάτι. Ο κάθε οπαδός, πώς να τον ενδιαφέρει το καλό της ομάδας του, σύμφωνα βέβαια με, το δικό του, με τα δικά του μάτια, έτσι. Έτσι, με τα δικά του μάτια. Δηλαδή, να μην θέλει. Όλοι το ίδιο, έτσι. Ναι, με τα δικά του μάτια. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, ο Άρης ήθελα φέτος να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι, γιατί ο Άρης ήταν 6 χρόνια, δεν υπήρχε πουθενά. Ανέβηκε μετά από 6 χρόνια ανυπαρξίας, ανέβηκε στην Α Εθνική, στη θέση του, τη φυσική, δηλαδή και που θα έπρεπε να είναι η ομάδα, αλλά δυστυχώς εξαιτίας των παραγόντων του και εγκληματικά λάθη που γίνανε, βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Είναι τρίτος στα εισιτήρια, τρίτος, δηλαδή μια ομάδα που λέμε, μια ομάδα ας πούμε, που είναι μικρή, αφού ήταν 6 χρόνια δεν υπήρχε ο Άρης. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να είναι τρίτη στα εισιτήρια? Γιατί είναι τεράστιο μέγεθος. Είναι τεράστιο μέγεθος. Ήθελα να σου πω, Νίκο, ότι αν και με παγκοσμίω έχετε τεράστιο κόσμο ο Άρης. Εντάξει, και αυτά που λέει ο Τάσος που καμιά φορά πειράζει τον Ζάχο, μία από άλλη μπαμπάδα, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εγώ το είδα το 2010, γιατί εδώ μένω στην Αθήνα 18 χρόνια. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, όσο αναμένω εδώ, που κατεβήκατε 30.000 κόσμος, έτσι δεν είναι? Πολλά λες. Μη γλύφεις. Άσε τον άνθρωπο. Ένα, κάτι είπε υπέρ του Άρη, γλύφει μωρέ. Στον επόμενο. Όχι, άσε τον Κωνσταντίνο. Να έχουν 30.000 κόσμος. Τι να δεν τρέπεσαι. Και εμάς προσβάλλεις. Πόσα εισιτήρια πήρατε ρε στο τελικό? 27. Τι πήρατε? 27.000. Τώρα σε έλεγα πως ήταν 30, αλλά δεν θα τα ραδιοφωνικά. Μετά πέσανε τα εισιτήρια. 21.500. 500 σου είχε κόσμο. Λοιπόν, άκουσε. 21.500. Θα απαντήσω εγώ. Λάθος, το άλλο ήταν Photoshop. Να μιλήσω. Μίλα ρε Κώστα. Κλείσε με αυτό. Κλείσε με Κώστα. Σ' ακούμε. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Το θυμάμαι, δεν λέω ότι έχετε περισσότερο κόσμο από τον ΠΑΟΚ, εμείς έχουμε περισσότερο κόσμο από εσάς. Αλλά Νίκο, δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί θυμάστε το 2001 και το 2003 που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελα, τα θυμάσαι? Πώς δεν θα θυμόμαστε? Ναι. Είχε μεγαλύτερο μπάτζετ τότε ο ΠΑΟΚ από ότι είχε ο Άρης το 8, το 10, το 5 που είχε πάει, κατάλαβες? Οπότε δεν παίζει μόνο ρόλο ο λαός. Δηλαδή δεν είχε το μπάτζετ Ο λαός δεν παίζει μπάλα. Κώστα, αν έπαιζε ο λαός μπάλα θα είχαμε τίτλο αυτά τα 50 χρόνια. Δεν παίζει ο λαός μπάλα. Και εγώ 100 φορές είπα, μακάρι να ήμασταν 5 ή 10 χιλιάδες και ας το πέραμε. Τι με νοιάζει εμένα. Ο Ατρόμητος που δεν έχει λαό, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να πάρει κύπελο, δηλαδή. Είναι συνεχόμενα στην πρώτη εθνική, στην μεγάλη κατηγορία. Παίζει Ευρώπη και βγαίνει στην πρώτη πεντάδα. Παίζει Ευρώπη, δεν έχει δύο ομίλους ακόμη. Δεν πειράζει. Ό,τι θα κάνει και ο Άρης φέτος. Δύσκολα. Ο Άρης μπήκε τελευταία φορά ομίλους. Πάμε. Κωνσταντίνο, ολοκλήρωσε και πέντε γραμμές. Πιστεύω, Μαρμίτα δεν υπάρχει χωρίς εσάς και Ματέο Γκαρσία έρχεται στον ΠΑΟΚ, λένε. Για να δούμε. Να σε καλά. Νίκο, θα έρθουμε στο μαγαζί σου να σε δούμε, έτσι. Έλα Θεσσαλονίκη και θα σε πάμε, είπαμε. Να σε καλά. Γεια σου ρε Κωστάκη, να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο.
Άκου 30.000. Εντάξει, 30 δεν ήταν, 27-28 ήταν σίγουρο πάντως. 21-500. 24.000. Δέστε τώρα. Έχεις ήδη εδώ Ιντερνετ. Ιντερνετ δεν έχεις εδώ. Μπες και δες τα εισιτήρια. Δέχομαι ήταν 30.000. Μπες και δες τα. Την άποψη του Κωνσταντίνου. Ωραία. 28. 28.000 επιστροφή με μνημόσυνο. Ναι, όντως. Σωστό. Στον επόμενο. Άλλο αυτό. Στον επόμενο. Εγώ έχω πει, μακάρι να πήγαινε ένας Αριανός και ο άλλος να έπαιρνε το κύπελο. Αυτό έχω πει, ρε φίλε. Ένας να πήγαινε. 28.000 όπως λέμε με μνημόσυνο και ούτε το κίξ στην επιστροφή, ούτε σοκοφρέτα κλεμμένη. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Να τα λέμε κι αυτά. Επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, και επειδή την Κυριακή θα υπάρχει μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Δεν θα είμαστε πολύ εμείς. Και αυτός φεύγει. Και αυτός το ρεζερβουάρ από το αυτοκίνητό σας το γεμίσατε. Φεύγω να πάτε μακριά. Παρασκευή βράδυ με Ergean φεύγω Αθήνα. Και έτσι ο τουρασπίδες του Παναρέτου. Τρίτη έρχομαι. Έτσι, τρία ζευγάρια. Τρίτη έρχομαι, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Sorry. Και χαράγιο στους τρεις. Είμαστε λίγο ανάγωγοι, φιλάρετε. Sorry, να λέμε την αλήθεια. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς. Κάθε πρέπει να είναι και λίγο διαφορετική για να μην πάει η ρουτίνα. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς, μια και το ξεκινήσαμε έτσι, αν ο Άρης είχε 30.000 ίδιους με τον ηγεσία, αυτή τη στιγμή θα ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα. Ναι, δικαίως ο Τρέγια. Ένα σκεπτικό που κυριολεκτικά μπορεί να δώσει, τι να πω, 100 χιλιόμετρα μπροστά την κατάσταση, αλλά είναι διαφορετική η νοοτροπία σε, όχι μόνο στον Άρη, σχεδόν σε πολλές ομάδες. Τέλος πάντων, πραγματικά τον απολαμβάνω όποτε τον ακούω. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα τη σημερινή που βγήκε η απόφαση, περιμένω αύριο τις εφημερίδες να αρχίσουν να λένε ότι αποκλείεται ο Ολυμπιακός από όλα τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς, έτσι δεν είναι. Εφόσον πάει για κακούργημα, η ομάδα πρέπει να αποκλειστεί. Φιλάρτη, sorry, γιατί δεν καταλάβαμε για τι εννοείς. Για το Μαρινάκι λέω. Ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή κατηγορείται για κακούργημα. Ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Σωστά. Ναι, ο πρόεδρος ήταν του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε για ποια περίπτωση πραγματικά, γιατί είμαστε λίγο, μας πιάνει σαν διάβαση. Α, ναι. Ναι. Γιατί και εδώ και το ώρες. Πριν από 8 ώρες, ναι. Περίπου. 10 ώρες, 8, 10. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο τόσο αυτό. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε αυτό που είπε ο εισαγγελέας. Από τον Αθώνε. Ο εισαγγελέας δεν ήθελε να δικαστεί για κακούργημα ο Μαρινάκης. Mm-hmm. Και ο Άριος Πάγος πλέον είπε και ξεκαθάρισε ότι θα δικαστεί για κακούργημα. Για, δεν ξέρω πώς το περιγράφει, αλλίωση αποτελεσμάτων τέλος πάντων. Θα δικαστεί, όχι ότι είναι, θα δικαστεί. Ναι, εντάξει. Βεβαίως. Και όποτε δικάζεται ένας πρόεδρος ομάδας, πρώτα απ' όλα η UEFA, κατευθείαν αποκλείει την ομάδα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ήταν. Τότε ήταν, ναι. Πρέπει να ήταν τότε. Βέβαια. Τώρα δεν είναι, βέβαια, ναι, όντως. Περιμένα λοιπόν τις εφημερίδες με πηχαίους τίτλους να λένε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού θα αποκλειστεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά η εφημερίδα, κατά την άποψη δική μου, έτσι, η εφημερίδα που θα έχει γράψει ότι πρέπει να φύγει από τη θέση που κατέχει στην Super League ο κύριος Γκακάτσης, νομιμοποιείται να πει αυτό που λες και εσύ για τον Μαρινάκη. Όποια εφημερίδα, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν μπορεί να λέει, εννοώ για ίδια περίπτωση είναι, δεν μπορεί να λέει αλακάρτ, όποιος είπε για το ένα μπορεί να πει και για το άλλο. Έτσι λέω εγώ. Το δεύτερο που περιμένω είναι να δω αν υποβιβάζεται η ομάδα του Ολυμπιακού. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, λίγο δύσκολο. Δύσκολο γιατί. Λίγο δύσκολο. Εδώ δεν έπεσε ο Όφη που ήταν κανένα. Θα πέσει ο Ολυμπιακός, λίγο δύσκολο. Δεν λέω ότι... Πάει για κακούργημα, γιατί. Ναι. Στο κάτω-κάτω της γραφής, κάποια πράγματα πρέπει να σταματήσουν να έχουν επιλεκτική διαδικασία. Ναι. Γιατί το είπατε νωρίτερα. Είπατε για Άρη και Ηρακλή και Παναθηναϊκό. Σωστά. Σωστό είναι αυτό. Έπρεπε και ο Παναθηναϊκός να πέσει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με υποβιβασμό και με αποκλεισμό από την Ευρώπη. Ωραία. Έγινε φιλάρετε. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Αν αρχίσουν να εφαρμόζονται οι νόμοι κάποτε σε αυτή τη χώρα, μπορεί να τα δούμε και αυτά. Λίγο δύσκολο. Μετά και τα σημερινές αποφάσεις, λίγο δύσκολο, λέω, φιλάρετε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο, φίλο. Καλησπέρα. Ναι.
Γεια σας, παιδιά. Γεια σας και εσένα. Συμφωνώ 100% με το φιλάρι του. Και για αυτά που είπε για τον Νίκο και για αυτά που είπε για τον Ολυμπιακό. Τώρα ήθελα να θίξω δύο θεματάκια γρήγορα. Ναι, πρώτο για τα εισιτήρια, ρε παιδιά. Δεν μετράει τι, δηλαδή ας πούμε λέμε τώρα ο Πάκο έκοψε το μέσο όρο τόσο. Ο Πάκο είχε 21.000 διαρκεία. Δεν μετράνε, όλα είναι μαζί. Όχι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τουρνικέ υπάρχουν πλέον. Εγώ θέλω να σε πω ότι ο κόσμος που δίνει δύναμη σε μια ομάδα, το είχε πει, το είχε φίξει πιο παλιά ο Τάσος. Ναι. Πριν κάνα μήνα είχε πει, ας πούμε, ότι τι λεφτά δώσατε, ρε παιδιά, έλεγε για τους Ηρακλήδες. Σωστό είναι αυτό. Βλέπεις ότι 21.000 εισιτήρια και ας μην πάει ο άλλος. Σωστό είναι αυτό. Ναι, αλλά είναι μεγάλη μαγιά που κόβει 21.000 εισιτήρια και σπάνε 18.000, γιατί είναι αυτοί που περνάνε μαζί και τα διαρκείες και κόβουνε. Και λένε μέσα όρο. Ο ΠΑΟΚ άφησε σαν λαός περισσότερα χρήματα από ό,τι άφησε ο Ολυμπιακός. Που είχε 14.000. Αυτό λέει για συνολικές πράξεις. Αυτό δεν ξέρω αν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού είναι φτηνότερα, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, τα περισσότερα λεφτά τα άφησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Του είχα διαβάσει σε αθηναϊκή εφημερίδα. Πάντως να σου πω πληροφοριακά, έτσι όπως βλέπουμε δηλαδή του ΠΑΟΚ οι 5 ή 6, η πυθύρα 5 και η 6, οι αντίστοιχες του Ολυμπιακού, αν σου πω τα νούμερα, θα κλάψεις πόσο κάνει το διαρκείας. Άσο με το αριθμό. Ζάχο, ναι. Όσο για την πληρότητα το έβλεπες, έτσι αγόρι μου. Τι έβλεπα. Το έβλεπες. Δεν το έβλεπες, δεν τρούλη τώρα, ας πούμε, όσο προς την πληρότητα, ότι το Ιτούπα δηλαδή άντε, ήταν δηλαδή πιο άδεια από το Καραϊσκάκη, έτσι πως το έβλεπες στο γήπεδο. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είπα. Άλλο το βλέπω 18.000 σύρια όμως. Είναι άλλο, ναι, είναι άλλο θέμα. Ναι. Μπράβο τον και το και το Χαριλάο το βλέπαμε γεμάτο και το Χαριλάο σε πολλά μάτς και βλέπαμε 9 και 10.000 σύρια. Ναι, ναι, είχα βγει και στο Σύριο και τον είπα. Ναι, φίλε, βιάζεστε, ας πούμε. Μεγαλώσατε τότε που είπατε 20.000 στο Καφτατζόγλου. Ναι, είχε 15.000. Δεν είχε 9.000 εισιτήρια που κόπηκε. Είχε 15.000. Ναι, ήταν για τα διαρκεία. Δεν είχε 9.000. Ναι. Όπως βλέπω το Χαριλάο, κάτω από 13-14.000, έτσι όπως το έβλεπα, ας πούμε. Τόσο από ορισμένα παιχνιδάκια. Έτσι. Καλά, εντάξει, δεν θα είναι και σοβαρό. Το άλλο θέμα πάλι που πήγε να ξεκινήσει ο Τάσος. Τάσο, ναι, ναι, φίλε, ψάχνω. Εμείς η δικιά μας η μαγιά που έχουμε διαφορά από τους άλλους λαούς. Είδες τι είπε χθες ο Ζάχος. Εγώ θα μετακινήσω να πάρω, λέει, ένα κύπελο, ο Τρούλικ. Ναι. Τώρα τον... Όχι, ο Ζάχος. Ο Ζάχος, Ζάχος, δεν πήρε και Τρούλικ να με πεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είπε, θα πάρω ένα κύπελο. Εμείς πήραμε κύπελα και κυνηγούσαμε τους προέδρους, ρε. Όχι, μην το κάνεις τώρα αυτό. Εγώ έχω να πάρω και 50 χρόνια. Να σε πω ένα πράγμα. 50 χρόνια έχω να πάρω. Εγώ έδωσα σημείο να κόψω 80 εισιτήρια, ρε, στην Τούμπα. Να κάνω τους κόμπους απ' έξω. Μεταγιάννενα, δεν έδωσε καθάριση. Κοίταξε, αδερφέ, υπάρχει. Τώρα και μεγάλη, και δεν θέλω να αναφερθώ. Και όλους τους άλλους προέδρους. Όλους τους κυνηγούσαμε. Πέραμε τους τίτλους. Ωραία. Και μετά τους ολοκλήρωσε. Πρέπει να πάμε. Έχει 5 γραμμές, παιδιά, γίνεται χαμός. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι okay. καλά. Πιστεύω, για να το κλείσουμε το θέμα, ότι υπάρχει μια μερική διαφορά νοοτροπίας οπαδικής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βέβαια, τον Πατατούδη δεν θυμάμαι να τον κυνηγήσατε. Στα χέρια το σηκώσατε όταν πήρε το κύπελο. Όταν πήρε το κύπελο το 1, το σήκωσε στα χέρια. Το ένα δεν πήρε το κύπελο μέσα στο Φιλαδέλφια. Στα χέρια του σηκώσατε. Στρώ τον κάνατε. Τη νέα χιλιετία ο Μπατατούδης έφερε δύο κύπελα. Ναι, ακριβώς. Όχι, λέει ο φίλος ότι κυνηγούσατε τους προέδρους που φέρανε κύπελο. Δεν κυνηγούσαμε τον Μπατατούδη, κυνηγούσαμε άλλους προέδρους. Όπως τον Παντελάκη, τον κυνηγήσανε. Πάμε στον επόμενο. Τον Παντελάκη. Τον Γούμενο. Ο Γούμενος δεν έφυγε στη Λεωφόρο Νίκης με τα πόδια έξω από το παράθυρο. Έλα, φίλε. Και με ένα σκαμπό αγκαλιά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Θα το πάμε σε ρί. Θα το πάμε σε ρί. Ωραία, τον ακούσαμε. Τον ακούσαμε, πάμε στον επόμενο. Α, όχι. Εντάξει. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φτάνει, άντε να μιλήσουμε κι εμείς. Έλα, φίλε, Φόδωρε, μίλα, γίνεται χαμός σήμερα. Στα σάλια. Βέβαια, κοίταξε, έγινε μια ψηφοφορία ιστορικής σημασίας. Ναι. Στη δοθήση ευκαιρία να πνίξει το τέρας, να ανυψώσει το ανάστημα και να φωνάξει φτάνει πια. Ναι. Έτσι, μετά από 30 χρόνια που ερχόμαστε με το κεφάλι σκυμμένο. Όχι λόγω της κακής αγωνιστικής παρουσίας, αλλά λόγω της αήθουσης αλητείας και λαιλασίας αυτών. Φτάνει στον αίτιο για όλα τα κακά, το συντηρείς με την ψήφο σου, γιατί αυτή είναι η μόνη δύναμή σου, και να του δίνεις την ελπίδα να επανέλθει. Και όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και στους διαιτητές, που υπέστησαν ένα ακριό μπάνιο με τους ξένους τώρα, είδαν να αλλάζει, ξέρουν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά, αντί για να γίνουν αμερόληπτοι, βλέποντας ότι έτσι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να καθαρίσει η μπάλα, σου λένε παροδικό είναι, θα περάσει. Και πάλι οι ίδιοι θα έρθουν. Οπότε συντηρείς την ίδια κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι το μόνο κακό που βλέπω. Το βλέπω πολύ αρνητικό. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Εν πάση περιπτώσει φτάσαμε. Και στα επόμενα χρόνια αυτά τα δεινά που θα έρθουν όταν θα φύγει ο Σαββίδης από τα πράγματα θα είναι γιατί ακριβώς αυτή την ιστορική σημασία ψηφοφορία δεν μπορέσατε να υψώσετε το ανάστημά σας. Ωραία. Αυτό είναι άποψή μου. Μπορεί να είναι ωραία, εντάξει, φυσικά η άποψή σου είναι.
Η άποψή σου. Αλλά... Δηλαδή, σύμφωνα με την άποψή σου, ο Άρης πρέπει χωρίς ποτέ να έχει δει κάτι καλό για το, από τον ΠΑΟΚ, συνέχεια να είναι από κάτω από τον ΠΑΟΚ. Να ακολουθεί ό,τι δεν λέει ο ΠΑΟΚ, να τρώει τα χαστούκια. Όταν θέλει ο Άρης να σωθεί, ο ΠΑΟΚ να κάθεται να χάνει. Όποτε θέλετε την ψήφο μας να την δίνουμε. Δηλαδή τώρα όλα αυτά τα κάνεις με την ΑΕΚ. Να μας πηδάτε ανελέγχτα. Όλα αυτά τα σπηδάει η ΑΕΚ. Και εμείς να σας κάνουμε. Σπηδάει η ΑΕΚ δηλαδή. Πολύ ωραία. Άρα ρωτάω, Ροζάκη, πώς σπηδάει η ΑΕΚ τώρα. Πώς ρε φίλε, τι κάνω. Σπηδάει η ΑΕΚ δηλαδή. Όχι φίλε. Ε πώς όχι. Μπορούσες να ψηφίσεις λευκό. Πάντα ακούω. Μπορούσες να ψηφίσεις λευκό αν δεν είδες να ψηφίσεις τον ΠΑΟΚ. Πάντα ακούω. Εσύ όμως τάχτηκες, τάχτηκες υπέρ των σφαγέων της Θεσσαλονίκης. Θέλω να θυμίσω λίγο το φίλο. Υπέρ, τάχτηκες, τάχτηκες επισήμως, τάχτηκες με την ψήφο σου επισήμως υπέρ των ομάδων που έχουν με πασαλόπι ξεχτίσει τα προηγούμενα 40 χρόνια πράσινο-κοκκινοκίτρινες παράγκες και μας έχουν βιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη φύση και παραφύση. Τάχτηκα με αυτόν που ο πρόεδρος ήταν αγκαλιά. Γιατί δεν τον βράσει τώρα τι ήταν ο πρόεδρος μου. Εσύ τι είσαι τώρα. Αγκαλιά ήταν. Εσύ είσαι αγκαλιά με τον Φαταούλ. Τον Κουμοσχονάκια. Ε βέβαια. Δεν είσαι. Εγώ τον πρόεδρο πώς δεν είσαι. Ο πρόεδρος σου πάει στα μάτια του Ολυμπιακού. Αγκαλιά τον είδα με τον Μιλτσανίδη. Να μάθετε να παραδέχεστε μερικά πράγματα. Μικρό, συγγνώμη λίγο. Τι μικρός. Τον ακούω λίγο μικρό σε ηλικία. Όχι ρε, δεν είναι μικρός. Δεν είναι μικρός. Θα του θυμίσω λίγο το, όχι πολύ μακρινό, 1992, όπου ο Ολυμπιακός έπαιζε, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, κατά τα άλλα, πολύ καλός καλαθοσφαιριστής, γύρισε στον πάγκο και είπε στον προπονητή του: τι κάνω τώρα, coach, τι κάνω τώρα, να το βάλω ή να μην το βάλω. Είναι παλιά, δεν για να αποφύγει λοιπόν να παίξει με τον Αυτοκράτορα Άρη τότε. Που τον είχε, που τον είχε και 3-1 και ήθελε μία νίκη. Για σου ήθελε μία νίκη μόνο. Προτίμησε να παίξει με τον Ολυμπιακό, τον αιώνιο αντιπαλό του, Ολυμπιακό. Προτίμησε να παίξει. Εκείνο λοιπόν, να μην τα ξεχνάμε. Πάντα, να ξέρεις κάτι, φίλε μου, πάντα. Εδώ στην πόλη, εδώ στην πόλη εσύ θα θες το κακό μου, αγωνιστικά πάντα μιλώ έτσι, και εγώ θα θέλω το κακό σου. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό που λες δηλαδή. Δηλαδή ο Μπάνε, βλέπω... ο Μπάνε ήταν τόσο σίγουρος ότι θα το βάλει. Τι μαλακίες λέμε μωρέ τώρα και μας ακούει ο κόσμος. Κάτσε δέστο. Μισό λεπτό. Βρε τι μαλακίες, εγώ σου λέω ότι... Εγώ σου λέω κάτι. Εγώ σου λέω ότι ο Ιβκοβιτς ή ο ποιος του ποτίστα τότε... Τον έλεγε βάρτο μην το βάζεις. Ναι. Αν τον έλεγε βάρτο είσαι σίγουρος θα τον έβαζε. Το έβαζε ναι. Άσε μας ρε τώρα. Να είστε λίγο σοβαροί ρε. Λίγο σοβαροί. Να έχετε, επιχειρήματα. Να έχετε επιχειρήματα τεκμηριωμένα. Όχι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ό,τι επιχείρημα έχετε είναι υποθετικό. Ήταν ο καλύτερος τον παπά. Αφήστε την προπαγάνδα σε εμάς εδώ πέρα. Να έχετε τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Όχι υποθετικά. Τα επιχειρήματά σας. Κάτσε ρε Ζάχου λίγο. Τα επιχειρήματά σας όλα μπροστά έχουν το αν. Όχι ότι ισχύει. Εγώ θα σου πω τι ισχύει. Κατάλαβες. Ούτε αυτό λέω. Πώς. Ούτε αυτό πλέον. Δηλαδή ήσασταν σίγουροι ότι ο Πρέλεβιτς θα το έβαζε. Όχι. Όχι, εγώ δεν ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος όμως ότι όπως τώρα καταλαβαίνω γιατί πήγατε τρεις φορές Β' Εθνική και Γ'. Γιατί έχετε αυτό που πιστεύω. Και είστε πρωταθλητές προπαγάνδας. Δεν ξέρω, θα το έβαζε. Ξέρω ότι στο επόμενο παιχνίδι τους κέρδισε 20 πόντους. Στο επόμενο. Στο επόμενο. Εκεί ξέρω τι πάει να πει αυτό. Εσύ από τον Παθρακικό έκανες 3 χρόνια. Στο επόμενο μάτς. Εσύ από τον Παθρακικό έκανες 3 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό. Στο επόμενο μάτς πήρε. Ότι ο Παθρακικός είναι καλύτερη ομάδα από σένα. Απάντησε. Ε? Σ' απάντησε ο Ζάχος. Δεν μπορούσε να χάσει εκείνος ο ΠΑΟΚ από εκείνον τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Το πήρε περίπατο στο επόμενο μάτς. Okay. Έπρεπε να χάσει για να έχετε μην... άτοπα παραδείγματα. Όχι άτοπα, ενώ υπάρχουν τεκμηριωμένες καταστάσεις ότι είστε άρμα του Ολυμπιακού, δεν το δέχεστε. Εγώ το έφερα στο φίλο. Τώρα με αυτό που λες τώρα μπορώ να σου πω κι εγώ ότι ήσουν 10 χρόνια άρμα. Εγώ το δέχτηκα. Εγώ τη δέχτηκα την καζούρα. Τη δέχτηκα την καζούρα. Έκανε συλλαλητήριο, φίλε μου, Τάσου Τρέγια στην Καμάρα. Στην Καμάρα. Ο πρόεδρος σου τότε, ο κύριος Μπατατούδης, δεν ανέφερε τη λέξη Ολυμπιακός και τη λέξη Κόκαλης ούτε μια φορά. Τι πάει να πει αυτό. Έγινε η ξεφτύλα της ξεφτύλας, ο ξεφτύλα. Το αν εγώ έχω εχθρό τον Ολυμπιακό, πάρε όλα τα πρωτοσέλιδα και όλους τους προέδρους και τις δηλώσεις του Ολυμπιακού να δεις τι λένε για μένα και τι λένε για σένα. Για σένα στάζουν μέλη και για μένα με την ηλικία σου πέρα ανοίχτα. Πάρε το Θεοδωρή τις τελευταίες δηλώσεις να δεις. Πάρε το γάβρο τον πρωταθλητή. Πάρε το γάβρο τον πρωταθλητή πριν 2 εβδομάδες να δεις όταν πήρε σχήμα στην Τούμπα τι έλεγε. Μα όλη η Ελλάδα στα ζεμέλη για το φετινό Άρη. Όχι, ρε, εντάξει, όχι, σωστό είναι αυτό που λέει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ο εχθρός του αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα. Δεν είναι ο Άρης, είναι λογικό. Πάντα ήταν ο εχθρός. Άμα ήταν. Πάντα ήταν πότε, ο εχθρός του Ολυμπιακού. Πότε άλλο. Πότε άλλη φορά. Και πάντα το γαϊδεμένο παιδί που σας έδινε ήταν εκεί. Πότε ασχολήθηκε. Και τα διακές διευκολύνσεις ήταν εσείς. Οι εφημερίδες του Ολυμπιακού πρόσαβήτη πότε ασχολήθηκε. Τάτο Σαραδούκας Διαμαντάκος. Τάτο Ζαραδούκα Διαμαντάκο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Δύο φορέ τον Αναστόπουλο προπονητή. Μετά το... 400.000 κατά τη διάρκεια. Τάτο Ζαραδούκα και τέτοιο έπεσα. Έπεσα. Πού να μην ήμουν και υπάλληλο. Έπεσα. Μάλιστα. Έλα, τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο. Να είναι καλά.
Εγώ για πλάκα το τον έριξε. Τον άνθρωπο δεν μίλησε καθόλου. Δεν για πλάκα το είπα εγώ που το κάνουμε πλάκα. Σε έριξε ο γολύπτη. Ξαναπάρει. Δικό μα είναι. Έλα, πάμε στον επόμενο. Πάμε, πάμε. Έλα. Καλησπέρα. Έλα, κοιτάξτε. Έλα. Έλα, 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 φίλε. Έλα, κοιτάξτε να κανονίσετε να μην μιλήσω όπως εγώ όπως ο προηγούμενος. Λοιπόν. Όχι, εντάξει. Υπάρχει βίντεο. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Ναι. Στάσω. Γυρνάει ο Πρέλεπς και γυρνάει και ρωτάει τον ύφυπο. Όχι, τι να, δεν ξέρω αν με ρωτάει τι να κάνω. Ναι. Γυρνάει μια πορεία και του κοιτάει. Να το ξέρεις αυτό. Άλλο λέω, φίλε. Εγώ το ξέρω, το έχω δει το βίντεο. Άλλο δεν λέω. Δεν πειράζει, εντάξει, άλλο ναι. Λέω εγώ και θέλω να μου απαντήσεις και εσύ γιατί το κάνεις θέμα πάλι. Δεν το κατάλαβες και εσύ. Δεν το κατάλαβες και εσύ. Κάτι να μιλήσω και μετά. Όχι, να σε ρωτήσω αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Ακόμα και αν τον είπε ότι τον είπε. Εσύ είσαι σίγουρος ότι ο Πρέλεβιτς θα μπορούσε να το βάλει 100% ότι είναι μηχανή, προγραμματισμένη, κομπιούτερ. Και άμα την έχανε. Και τι έγινε άμα την έχανε. Ρε άλλο λέω εγώ, τι έγινε, δεν θα γινόταν αυτό που ήθελε. Άρα δεν είναι τεκμηριωμένο αυτό που μου λες. Δεν υφίσταται. Εντάξει, okay, έγινε, έγινε, εντάξει, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ παιδιά, άμα παίξει ο Πάκου με τη Λαμία τελικό, θα σηκώσω. Με πρόλαβες πριν. Ο Ντρούλιν με πρόλαβε. Ναι, ναι. Θα έχω τέτοια. Πανώ. Καλαμαριάδε. Γιατί Μπαοξίδης είναι πιο έξυπνοι που. Κόψε τον κύριο, κόψε τον κύριο, κόψε τον κύριο. Μπαοξίδες και Καραγκιουζλίκια στο χωριό σου. Α. Πάμε στον επόμενο. Καλά, Μπαοξίδες θα λες. Εντάξει. Γιατί μπορούσα να σε χαρακτηρίσω κι εγώ κάπως διαφορετικά. Εντάξει. Μπαοξίδες. Τα Μπαο και τα Μάοκ στο σπίτι δεν σου. Δεν το κατάλαβα όμως. Όχι, όχι, όχι σαν την εκπομπή. Γιατί άμα αρχίσει και ο άλλος ο Παοξής τώρα που θα πάρει να σε χαρακτηρίζει, θα γίνει σαν ο Μαλάρας εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα όμως γιατί τη Καλαμαριά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για το Μίτσελ μου, που το ψεκάναμε καζούρα. Όποτε γουστάραμε καζούρα σε κάναμε. Με το Μίτσελ σε κάναμε, με το αεροπλανάκι σε κάναμε, στο Βόλο σε κάναμε. Τι να κάνουμε. Καλά, στο Βόλο δεν ήταν. Έχουμε το πάνω χέρι, τι να κάνουμε. Το αφεντικό τη χώρα πλέον. Τη χώρα το αφεντικό. Έχει απλώσει τα φτερά του ο δικέφαλο και έχει σκεπάσει ότι είναι επικράτη. Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι. Μα σκουτσουλίζει προ. Η αλήθεια είναι, άνετα. Με μεγάλη χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, μαγκέ, τι γίνεται. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο από Στουτγκάρδη. Να χαιρετήσω εκεί τον παλικάρι, τον Νίκο. Έλα, γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν 4-6 εβδομάδες. Ήταν πάλι το παλικάρι στο στούντιο και είχα πει ότι εγώ σαν Γιώργος, πρώτα, αντιολυμπιακός. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Γιατί έχω παραδειγματιστεί από αυτή τη σάπια ομάδα που υπάρχει. Είδαμε τώρα μια ψηφοφορία, γιατί είχατε αναφερθεί, παιδιά, ότι είμαστε... σύντεκνοι με τον Όφη, δίνουμε δανεικούς και τα λοιπά, είμαστε φιλικό σωματείο στο Πανιόνιο, είμαστε με ποιον είμαστε, είμαστε με τον Χριστό Βασίλη, το λένε και είναι και τον τύπο από τα Γιάννενα και τα ναι, λοιπά. Ναι. Λοιπόν, καλός άνθρωπος. Όλος παραδόξος, ναι. Αυτές οι δύο ομάδες ψηφίσαν εναντίον του ΠΑΟ. Πολύ λοιπόν, απλό, πολύ απλό, 10 δευτερόλεπτα ναι. Θα μου δώσεις, άμα θέλεις. Ναι, πες μου, σου είπα ότι αυτές οι ομάδες είναι 3-4 οι ομάδες που πάνε πάντα με τον ισχυρό, όπου βλέπουν ισχυρό πάνε. Αυτές οι ομάδες προφανώς, λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, βλέπουν ότι αλλάζουν τα πράγματα, φίλε μου. Κατάλαβες. Ναι. Βλέπουν ότι αλλάζουν τα πράγματα. Άρα έτσι λέω εγώ. Περίμενα. Άρα το επιχείρημα ναι. Που έθεσες ή θες, χθες μάλλον. Όχι θέλω. Εσύ δεν έχει... Ναι, χθες ναι. Μια... Τέλος πάντων, σημαντικός σου ότι εσύ δεν έχεις δανεικούς παίχτες από τον Ολυμπιακό. Ναι, ενώ εμείς που έχουμε δανεικούς παίχτες, που έχουμε δώσει δανεικούς παίχτες στον Όφη, ναι. Στον Ατρόμητο, ίσως δεν ξέρω σε ποια ομάδα, ναι, δεν ότι ξέρω. Έχουμε πραγματικά συμφέρον. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τη γνώμη τη δικιά μου. Βέβαια, ο καθένας τη γνώμη του λέει. Παίρνει το πρωτάθλημα, το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, έτσι, το παίρνει, την Κυριακή θα το σηκώσουμε. Το πήρε, ναι, τι, το πήρε. Είναι το πιο αρσενικό, το ωραία. Πιο κακαλάτο. Αυτή είναι προσωπική μου. Καλά, εντάξει, φυσικά. Όσο για την ομάδα σας, αν θυμάστε, παιδιά, σας είχα κάνει μία... Σας είχα πει ένα παράδειγμα από τη Γερμανία, μια ομάδα που έρχεται από τη Β' Εθνική και τα λοιπά. Πρέπει πρώτα να εδρεωθεί, ναι. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι να παίζεις με 12 και με 13 παίχτες και στο τέλος, εντάξει, μπορεί να παίξατε καλή μπάλα, αλλά στο τέλος είδατε ότι ξεφουσκώσατε. Πήρατε στην Αθήνα, φάγατε τρίμπαλα και τετράμπαλα και τα λοιπά. Και είναι απολύτως φυσικό αυτό εδώ. Λογικό είναι, εντάξει, δεν είμαστε η Μπαρσελόνα. Η νοοτροπία, ακριβώς, η νοοτροπία δηλαδή και του οπαδού και του φίλαθλου που πάντα θέλει η ομάδα να πρωταγωνιστεί, έτσι, πώς δεν έχει να κάνει Γιώργο, με την πραγματικότητα. Γιώργο, συμφωνώ σε αυτά που λες. Απλά θυμίσου και εσύ πριν 3-4 χρόνια στην Αθήνα όταν κατέβαινες τα αποτελέσματα που έφερες, έτσι. Και με Σαββίδη κιόλας. Ναι, δηλαδή
ναι, και μεσα... στην αρχή, στα πρώτα χρόνια δηλαδή του Σαββίδη. Όχι, με... και έχανες. Όχι με Καρυπίδη, με Σαββίδη. Ναι, με Σαββίδη, ναι, στα πρώτα χρόνια του Σαββίδη και εσύ έχανες. Εγώ δεν σου είπα, εγώ πρόσεξε να δεις. Ο Άρης, ναι, έχασε και στην ΑΕΚ και έφαγε 4, έτσι, χωρίς να παίξει άσχημο ποδόσφαιρο, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Απλά τι γίνεται στον Άρη. Ο Άρης σε όλα τα ντέρμπι που πήγε στην Αθήνα και έφαγε γκολ πρώτος, όπως και στο μάτς με τον Ολυμπιακό, έφαγε γκολ πρώτος. Μετά κατέρευσε. Μετά παράτησε το παιχνίδι. Αυτή η νοοτροπία καλείται να αλλάξει και ο Παντελίδης και η διοίκηση του Άρη. Αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή, όταν εγώ του χρόνου. Εγώ θα κατέβω του χρόνου στην ΑΕΚ να πάρω το μάτς. Εάν κατέβω στην ΑΕΚ και χάσω όπως έκατσα φέτος, μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Θα πω ότι δεν έχω βελτίωση. Θα πω ότι δεν έχω βελτίωση. Νίκο, συγγνώμη λίγο. Γιατί ρε εσύ, είδαμε το μάτς που παίξατε με εμάς. Εγώ πάλι εδώ θα σταθώ. Είδα το μάτς με την ΑΕΚ κάποια στιγμή, όντως που ήσασταν καλοί. Ναι. Εξαφανίσατε την ομάδα. Και είδα ένα 20 λεπτό να παίζεις μπάλα στο Καραϊσκάκι και μετά. Να πνίγεσαι. Νίκηκα, ναι. Μόλις έφαγα τον γκολ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα στο Παντελίδη να μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Εγώ το θεωρώ αυτό είναι το πρώτο μέλημα του προπονητή να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Άρης δηλαδή να κατεβαίνει σε ένα ντέρμπι, να τρώει γκολ, να παίζει δηλαδή μπάλα στο πρώτο μισάωρο, καλή μπαλίτσα, να συμμόχνει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και να τρώει τον γκολ και μετά να εξαφανίζει το Άρης. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να βρει ο Παντελίδης και να το λύσει. Για μένα. Έτσι. Ναι. Αυτό το πρόβλημα. Ναι. Να πω και ένα τελευταίο, παιδιά, γιατί αναφέρθηκες και για τον Ιβάν Σαββίδη, επειδή λίγο έχω ασχοληθεί με το θέμα. Άμα κάτσει και διαβάζει δηλαδή το FOPS που είναι του 2019 τέλος πάντων για τα περιουσιακά στοιχεία για έναν άνθρωπο που είναι αυτοδημιούργητος, έτσι, που ξεκίνησε σαν εργάτης, που σπούδασε και τα λοιπά. Είναι μεγάλο μέγεθος. Αυτό που αναφέρθηκες με το Μελισανίδη, επειδή έχω πάει και σε εκδηλώσεις που έχει να κάνει με το Πόντο και τα λοιπά, που έχουν ένα κοινό στοιχείο, εγώ σε πραγματικά από άτομα που ξέρω, να ξέρεις ότι είναι μεγαλύτεροι εχθροί. Δεν έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, ούτε από χαρακτήρα, ούτε από στόχο, ούτε από τίποτα. Όχι, δεν μίλησα για αυτά, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, okay. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιωργάκη. Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, λίγο πιο περιεκτική, μένουν λιγότερο από 10 λεπτά περίπου και έχουμε γίνει γεμάτες οι γραμμές. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ ναι. Φίλε είναι. Γιώργος Νέας Μπίνη Πανιώνιος. Τι κάνετε. Γεια σου Γιώργη. Μ' αρέσει όταν μιλάω, φίλε, ειλικρινά τώρα που πήρες τηλέφωνο, χάρηκα γιατί ακούω έναν οπαδό μιας ομάδας που τη θεωρώ εγώ προσωπικά έτσι μικρή. Και όταν λέω μικρή, πρόσεξε, έχεις πάρει και δύο κύπελα, έτσι. Και το ένα το πήρες στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος. Πιο μπροστά από μας έχει. Ναι, έχεις πάρει, ενώ ο Άρης έχει πάρει ένα. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε θεωρώ προσωπικά εσύ, μικρή ομάδα, καλά. Γιατί δεν έχεις κόσμο. Και έχω μιλήσει και με φίλους, οι οποίοι, και μάλιστα και πρόσφατα, οι οποίοι είναι στη Νέα Σμύρνη, και τους ρώτησα. Και τους ρώτησα, πρόκειται να δεις τι με είπανε. Στη Νέα Σμύρνη, λέω, έχει Πανιώνιους. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Με λέει, φίλε Νίκο, στους 10 στο δρόμο. Στους 10 άτομα στη Νέα Σμύρνη, άμα περάσει το δρόμο, οι 5 θα σε πούν είναι Πανιώνι. Άστο να μιλήσω. Και οι άλλοι 5 θα σου πούν είναι Γαύρι, Βάζελ ή Αεξίδες. Άστο να μιλήσει, εντάξει, να δούμε τι θα πει. Κοίταξε, βασικά, Νίκο, να ξέρεις ότι ο Πανιώνιος, εντάξει, δεν έχει το δυναμική την τρελή, αλλά είναι σίγουρα τέταρτη δύναμη στην Αττική. Αυτό να το ξέρεις. Ναι. Τέταρτη με πέμπτη δύναμη. Δεν ξέρω αν είναι πιο πολύ παοκτζίδες, δηλαδή, λόγω του Πανελληνίου και αυτά. Σε κατά καιρούς παιχνίδια έχουν μαζέψει κόσμο, έχεις δει και την Νέα Σμύρνη γεμάτη. Τώρα εντάξει η ομάδα δεν περνάει και την καλύτερη φάση. Και διοικητικά και με όλα αυτά που διαρρέουν με τη διοίκηση. Ναι, λέει, έγραψαν δηλαδή ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση ο Πανιώνιος. Ναι, μάλλον το είπε και εσύ. Ποιος είναι πρόεδρος εκεί στον Πανιώνιο τώρα? Είναι ο Ζαμάνης και ο Δάρας, ο γιατρός, ο πρώην εκεί του Ολυμπιακού. Αυτή, από όσο ξέρω, δηλαδή είναι μπροστινή. Με μείον 6 τώρα. Με μείον 6, εντάξει, κοίταξε. Εγώ δεν θα τα βάσω μαύρα γιατί. Ναι, μην ξεχνά του χρόνου 2 θα πέφτουν όμως, οπότε μπορεί να καλυπτούν. Ναι, εντάξει, ο Πανιώνιος για μένα, δηλαδή και τις άλλες φωνές που δεν έπαιρνε αδειοδοτήσεις, έβγαζε παίχτες. Είναι μισής καιρός και να κάνει τη στροφή που έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή με Ελληνόπουλα, με λίγα λεφτά. Αναγκαστικό θα είναι αυτό, θέλοντας και μία έτσι θα εντάξει, πάει. Αναγκαστικό, αλλά και πάλι ήταν μια πετυχημένη συνταγή. Δηλαδή δεν έπεσε ο Πανιώνιος και τα προηγούμενα χρόνια που ξεκίναγε. Ναι, αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Χωρίς αδειοδοτήσεις και μην ξεχνάμε ότι εντάξει, μπορεί να μην έχουμε κόσμο τόσο πολύ που λέει ο Νίκος, αλλά κατά καιρούς έχουμε φτιάξει και ομάδες, δηλαδή η μισή Εθνική Ελλάδος έχει περάσει τον Πανιώνιο.
Ο Πανιώνες είναι πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε: παίρνει παίκτες και μπορεί και του πουλάει την αυτό το θαυμάζω στον Πανιώνη. Του μπορεί και του πουλάει την κατάλληλη στιγμή, θεωρώ εγώ, περισσότερο για πόσο αξίζουν. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Ναι, ναι, ειδικά όλα ναι, τα τελευταία χρόνια. Ο Θωμάς ο Μαύρος εσάς δεν είχε ξεκινήσει. Ναι, τον Πανιώνη. Μαύρο, Αναστόπουλο. Βέβαια, ομάδα. Σαραβάκος. Βέβαια, όταν είσαι φίλαθλος οπαδός του Πανιωνίου και έχεις έναν παίκτη ο οποίος είναι καλός και τον πουλάς, δεν κάνεις κάτι. Δηλαδή, δεν καταδικάζεις την ομάδα σου να είναι στην μικριότητά σου. Ο Πανιώνιος σαν σύλλογος και οι φίλοι του Πανιωνίου δεν νομίζουν να έχουν ως στόχο την κατάξυση του πρωταθλήματος ή την κατάξυση του κυπέλου ή την είσοδό του σε ομίλους του Champions. Το κυπέλου μια χαρά την έχουν. Δηλαδή ο Πανιώνιος, ο οπαδός και ο σύλλογος ο Πανιώνιος γενικά της Νέας Μήνης, εάν βγει στα 5 χρόνια 2 φορές Ευρώπη, λέω εγώ, πρέπει να είναι τρισευτυχισμένοι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ο Πανιώνιος είναι δυστυχώς όπου φτωχός και η μοίρα του. Αυτό που δεν μου αρέσει εμένα και δεν θέλω από τον Πανιώνιο είναι να είναι κομπάρσος κανενός. Ούτε του Ολυμπιακού, άρμα, ούτε τη ΑΕΚ, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε κανενός δεν θέλω να είσαι. Έβαλες και τον ΠΑΟΚ. Φυσικά, κανενός θα λέμε, κανενός. Έτσι. Εντάξει, κανένας φίλαθος γενικά καμίας ομάδας δεν. Γιατί μία χρονιά θυμάμαι, διάλεξες ποια ομάδα να παίξει στην Ευρώπη, στο κύπελλο UEFA τότε. Ποια χρονιά ήταν το 98, 99, 2000, κάπου εκεί πέρα μέσα. Διάλεξες να δώσεις το εισιτήριο το ευρωπαϊκό στην ΑΕΚ. Θα σε φτιάξω τώρα, τι είπες. Έτσι και όχι τον Πάο. Θα σε φτιάξω, περίμενε. Κατάλαβες. Δεν κατηγορώ εσένα. Αυτό δεν το θυμάμαι. Παράδειγμα. Ναι. Ναι. Αυτό, ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες. Αυτό το θυμάται για το 98. Ποιο ψήφισε η ομάδα του το 98, δεν θυμάται. Εντάξει, Έλληνες, εντάξει τώρα επιλεκτική μνήμη. Ζάχο, μπορεί, εγώ δουλεύω και στο αεροδρόμιο. Όποτε ανεβείτε Αθήνα και εσείς και τα παιδιά, έτσι. Ίσως να, Γιώργα, ίσως να κανονίσουμε. 6 Ιουλίου έρχομαι στη Χαβούζα. Για 4 μέρες. Οπότε δες, άσε τηλέφωνο ή να κάπως να... Κάνε μας κάμια αίτηση στα φατσοβιβλία, εκεί θα μιλάμε. Έτσι, καλά σου λέει, αυτό είναι πιο εύκολο. Εντάξει, εκεί, στο Ρουφιάνο που λέμε. Στο Ρουφιάνο, ναι. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Είπες Ρουφιάνο και κοιτάχτηκαν μεταξύ τους αυτοί. Να μου χάτε, ψεύτη. Ψεύτη, να. Έλα, πλάκα κάνουμε, εντάξει. Να ξέρετε ένα τελευταίο, παρόλο που είμαι Πανιώνιος και συμπαθώ κάπως πολύ τον ΠΑΟΚ, έχω πατέρα Αριανό. Να είσαι καλά. Ο μπαμπάς σου είναι Αριανός. Η Ρόδης. Πού είναι ο Ρόδης. Πανιώνιος. Έρε φίλε. Ο πατέρας μου είναι 59 και τότε ξέρεις παιδάκι μου. Στην δεκαετία του 70 είχε καλή ομάδα. Έτσι. Παρόλο που δεν είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε από Μυτιλίνη. Να το γνωρίζουμε και τον πατέρα. Έτσι. Να το γνωρίζουμε, αλλά έπρεπε να είναι σαν τον Ηρώδη λίγο να αντιδράσει. Μ' είχε πάει, να ξέρει το 95 γεωργικό Άρη. Να σε καλά, Γιώργα, ρε. Να σε καλά. Γιώργο, θα τα πούμε, πιεζόμαστε σήμερα και άλλη μέρα εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ, φίλε Γιώργο. Στον επόμενο. Πώ είναι, Χρυσό. Ένα τελευταίο. Μην παίρνει. Στην Αθήνα δύσκολα να γίνει ομάδα τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Στο σχολείο, τέλος δηλαδή, στο σχολείο τα παιδιά όλα ξέρω εγώ είναι Ολυμπιακοί, Βάζελ, Εξίδες, δηλαδή δύσκολα να υποστηρίξει ομάδα της Θεσσαλονίκης γιατί τρως και μπούλινγκ έτσι στο σχολείο. Πάρα πολύ ξέρεις. Δύσκολα και μπασκετικά όταν διέπρεπες τη δεκαετία 85 και μετά 90, ναι. Μέχρι το 93-94. Μπράβο, είχες κάνει πολύ κόσμο στην Αθήνα. Έτσι, απλά πιστεύω ότι δεν μπόρεσε να το διατηρήσεις γιατί δεν πήγε καλά το ποδόσφαιρο και γιατί πέθανε το μπάσκετ. Έχουν κρατηθεί οι οπαδοί του Άρη, άμα κατέβεις Αθήνα. Οι οπαδοί πώς γεννιούνται, Νίκο, μέσα από διακρίσεις ευρωπαϊκές και τίτλους. Συμφωνώ, βέβαια. Ναι, συμφωνώ. Τη στιγμή που από το 97 και μετά έχεις 3 υποβιβασμούς. Που είναι ρετσινιά. Ναι. Είναι άσχημη κατάσταση. Έτσι. Συμφωνώ, δεν έχεις πάρει ένα κύπελο. Συμφωνώ και στο μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ 1000%. Δεν πας καλά. Παρ' όλα αυτά, σου έδειξα τον πίνακα ότι ο Άρης, παρόλο τους 3 υποβιβασμούς, παρόλο τα 50 χρόνια άτιτλος, στον πίνακα τη Super League, στα εισιτήρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή πίσω από τον ΠΑΟΚ, τρίτο στα εισιτήρια. Έχοντας πολύ πίσω τον Παναθηναϊκό, θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, ρε φίλε, 2-3 χρόνια. Εγώ πάω 50 χρόνια με άτυπο. Κάτσε λίγο δηλαδή. Εγώ τι έπρεπε να κάνω τώρα. Εδώ δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Εγώ τι έπρεπε να κάνω. Μπουγάτσα αλήθεια. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπράβο, δώσε χέρι. Μπράβο. Στον τελευταίο φίλο. Έχει δίκιο σε αυτό. Στον τελευταίο. Όταν έχει δίκιο, το αποδίδουμε. Κάθε τσικνοπέμπτη. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, για χαρά. Τάσο είμαι. Γεια σου, Τάσο. Φίλε Νικόλα, τα λέμε στο Facebook καμιά φορά. Αριανό είμαι. Τάσο, το επίθετο άστομο. Ναι, έχω το σήμα της Λίβερπουλ. Γελάει ο άλλος.
Γελάει από το επίθετο. Γελάει ο Ζάκο, έχει πεθάνει στο γέλιο. Τι επίθετο ζητά. Καλά που δεν είπε την ταυτότητα να σου δώσει. Γελάει ο Ζάκο. Ο Τάσο για να δω, ο Τάσο για χαρά. Να είσαι καλά. Κοκκίνησα. Έλα, φίλε, πάμε. Λοιπόν, καταρχά δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν γίνονται κάποιες εκλογές και κάποια ομάδα ψηφίζει αυτό που θέλει, αμέσως βάζουμε τα μπέλα και λέμε ότι αυτοί ανήκουν εκεί. Ναι, τελείωσε. Έλληνες είμαστε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά, δηλαδή κάθε μια ομάδα μετά να απολογείται γιατί το έκανε αυτό, γιατί έκανε εκείνο. Ο καθένας Τάσο κοιτάει το συμφέρον της ομάδος του. Συνονόματε, απλά με την ψήφο σου νομίζω ότι δείχνεις την προτίμησή σου. Αυτό. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε μου, τρέχει. Όχι, ναι. Εγώ τώρα, σαν Αριανός, δηλαδή, εγώ τι πρέπει να ντρέπουμε που ψήφισε η ομάδα με τον Λισάνδρο. Όχι. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Απλά πρέπει να το δεχτείς αυτό που σου λέμε, ότι ψήφισες υπέρ της ΑΕΚ. Λοιπόν, Η ομάδα σου κάποτε. Ναι, το ξέρω. Κάποτε η ομάδα σου. Τάσο μου, το ξέρω, τα είπαμε, μην λέμε τα ίδια. Το ξέρω. Εγώ όμως, η διαφορά ξέρει ποια είναι. Ότι εγώ τα έχω παραδεχτεί και τα έχω πει και δημόσια. Εγώ, σαν Τάσο Τρέγια. Κάποιοι συνοπαδοί σου δεν το δέχονται. Δηλαδή τώρα ότι έχεις άριστες σχέσεις φιλικές με τον Ολυμπιακό, αν σου το πω, μπορεί να σε πειράζει που ακούγεται, αλλά είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως εμένα με πείραζε όταν είχα στη δίκη Ζαγοράκη με 15.000 ευρώ μηνιαίο στα κρυφά, τον Γκαγκάτσι μπαμπά στη διοίκηση. Για μένα ισοδυναμεί η ρετσινιά αυτή με υποβιβασμό. Για μένα! Στη συνείδησή μου, σαν Τρέγια. Εντάξει, δεν ξέρω να με αντιλαμβάνεσαι. Όπως για τον ΑΕΞΗ είναι ρετσινιά η γάμα εθνική. Που φταίει άλλος για να πάρει την ομάδα Τζαμπαντάν, όπως για τον Άρη η ρετσινιά η γάμα και η β' εθνική, έτσι και για μένα η ρετσινιά μου είναι αυτό. Εγώ όμως τα παραδέχομαι. Εγώ τον κύριο Λισάνδρου τον εκτιμάω σαν άνθρωπο, να σου πω το γιατί. Γιατί είναι ο μοναδικός που πήγε και υπερασπίστηκε, ενώ όλες οι άλλες ομάδες βλέπω ότι λακίσανε, το δίκαιο του Ηρακλή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα για μένα δεν είναι η Ηρακλειδέα, είναι η πτώση του Ηρακλή. Μόνο αλλάξαν ολόκληρο τον κανονισμό για να κρατήσουν κάποια άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Αυτό δίκιο είναι. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Αφού τον δεν υπάρχει. Μπράβο. Αφού τον εκτιμάς λοιπόν και δικαιολογημένα τον εκτιμάς, όταν θα κάνει την απονομή την Κυριακή στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και δεν είναι τρομοκρατημένος, συγγνώμη, δεν είναι τρομοκρατημένος όπως η ομάδα του που χωρίσανε τρομοκρατημένοι και δεν ξαναβγήκαν να παίξουν, να το χειροκροτήσει Τάσο μου. Εγώ μπράβο, να σου πω κάτι, φίλε μου Τάσο, θα πω αυτό και θα κλείσω. Ναι. Εγώ αυτά τα χρόνια που η ομάδα μου ήταν εκεί που ήταν, παρακολουθούσα επειδή την άλλη μου αγαπημένη ομάδα, μόνο Λίβερπουλ και Άρης, τίποτα άλλο, μάλιστα, ούτε Μπαρσελόνες, ούτε Βάγερ, ούτε τίποτα, εμπεριστατωμένο. Λοιπόν, αφού παρακολουθούσα αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτά τα τέσσερα χρόνια ανοίξαν οι ορίζοντες μου πάνω στο ποδόσφαιρο. Θέλετε το πιστεύετε, δεν είναι αυτό. Σωστά μιλά. Μου έχουν φύγει τα κολλήματα. Παρακολουθώντας ξένο αγγλικό ποδόσφαιρο, μου φύγανε τα κολλήματα. Πραγματικά. Τώρα θα βλέπεις και το box στο Champions League που τα βλέπεις, θα βλέπεις παραπάνω. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Είσαι ωραίος, Τάσο, να σε ακούμε. Να πας. Και εγώ όταν θα είναι αξία η ομάδα μου να πάει, να πάει. Και εσύ να πας στην Ευρώπη, ρε φίλε, να φέρεις βαθμούς. Δεν έχω κόλλημα να φέρεις βαθμούς, ρε φίλε. Να περάσεις, να φέρεις βαθμούς. Να φέρεις βαθμούς, λοιπόν, να παίζω σε 4 χρόνια. Είμαι σίγουρος θα το πει. Στο τσάκι. Όχι, όχι. Να φέρει βαθμούς ο Άρης, μακάρι. Και να παίζει ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ο ΕΣΑΗ πρωταθλητής για τα επόμενα 10 χρόνια. Απευθείας στο Champions League, μακάρι. Μαζί σας είμαι. Να το σου πει. Αυτοί που μέχρι στα 40 θα παίζουν για να είναι ΕΣΑΗ δηλαδή. Να το σου πει. Ζήτης νούμερο 2. Κλείσε με αυτό. Και κάτι τελευταίο. Για να αλλάξει επίπεδο η ομάδα θα πρέπει να πει στους ομίλους Champions League. Ξέχασε το, αλλιώς δεν μπορείς να αλλάξει. Έγινε Τασούλη. Να είσαι καλά Τάσο. Έπιασα το νόημα. Έπιασα το νόημα. Να είσαι καλά. Χριστό. Λοιπόν, κάτι σημαντικό. Χριστό. Yeah. Λοιπόν. Χριστό. Λοιπόν, πάμε. Όταν ξέρεις τα πάντα για το UEFA Champions League, η κολλητή μπορεί να σε λένε κολλημένο, η Pepsi όμως σε στέλνει τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό Pepsi UEFA Champions League Masters στο Facebook και απάντησε σωστά στις ερωτήσεις του quiz για να κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα. Απόλαυσε όλους τους συναρπαστικούς αγώνες του UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό παρέα με την ανανεωμένη υπέροχη γεύση της αγαπημένης σου Pepsi. Λοιπόν, να δώσω τα φιλιά μου στο φίλο μου, να δώσω τα φιλιά μου στο φίλο μου, τον Νίκο. Τον Νίκο τον Ηγεσία, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο θρυλικό Εσκομπάρ και βλέπει τη μεγάλη Λίβερπουλ. Μαζί με δύο κοινομάδες και ένα ξαδόκο. Μεγάλη Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή.
και σε λίγο θα τον δω και από κοντά. Ναι, ο πιο αντικειμενικός Αριανός. Νόμιζα θα έλεγε ότι ο Νίκος φόρεσε μπερούκα εξαφιά. Αστείο. Σαν το πλασματάκι. Λοιπόν, στο Εσκομπάρ αναμένεται να γίνει την Κυριακή sold out, όπως κάθε Κυριακή, έτσι. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Στο μάτσα του Άρη με τον Πανετολικό. Ναι, ναι, αλλά. Εντάξει, δεν είναι αδιάφορο μάτσι, είναι. Ναι. Μήπως βλέπετε αδιάφορο. Το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γιατί θα στεφτεί πρωταθλητής. Καθόλα πιθανό. Όλα τα μάτσα έτσι κι αλλιώς στο Εσκομπάρ. Θύμησέ μας λίγο που είναι την οδό. Αγίου Γεωργίου Παπανδρέου 9, περιοχή Ανθέων. Γεωργίου Παπανδρέου 9, περιοχή Ανθέων. Όχι, περίμενε. Πες το τηλέφωνο, ρε Μπουγάτσα. Πες το σύρε, Παξιμάδη. Δεν το ξέρει. Εσύ το ξέρεις. 328-328. Το ξέχασα κι εγώ να πω. Σε ακούει ο Καλογεράκης. Όταν το διάβαζα, το ήξερα απ' έξω. Λοιπόν, λέμε υποστηρικτές και την κομπανάμε. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημιές να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερ, κλαδισμένο με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Υπάρχει φυσικά και νηστίσιμο μενού με φαλάφελ, μπιφτέκι, λαφανικό, λαχανικό, καλό. Μανιτάρια, σκάρα και καλαμαράκια, το πω γρήγορα τρέγια, που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή και κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι το πορκίτο και το delivery στο 23 15 20 55. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, και φυσικά παραγγείλετε, παίρνετε και έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το Κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Καλά ακούτε, δεν σας λέμε ψέματα. Καλά ακούτε. 5 ευρώ ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, στο κεφυράκι των Μετεώρων. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το τηλέφωνο. 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά στην πολύ γλυκύτατη φίλη μας την Πόπη. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας ήταν το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά αυτοκινήτων και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων πάλι. Για εσένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανση, να παραγγείλεις, καλείς στο 2310-611-256 στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση, το μότο της επιχείρησης του Ισαάκ Τεχλικίδη, του αδερφού μας. Νικόλα, να σε ευχαριστήσουμε. Πιστεύω να μην ήταν η τελευταία φορά. Καμιά φορά ακόμη θα μας έρθεις, έτσι. Ναι, αυτή ήταν η τρίτη φορά που ήρθα. Η δεύτερη ήταν. Η τρίτη. Μία ήρθα με σένα και δύο με τον Τάσο. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με συγχύσατε πολύ, εντάξει. Ναι, εντάξει, λίγο. Καμιά ακόμη δεν θα έρθεις μέχρι. Τίποτα. Θα έρθω τη Δευτέρα στα πανηγύρια. Στα πανηγύρια. Λίγο δύσκολο. Ήσουν απολαυστικός, ναι. Αλλά λίγο. Δεν σε χόρτασα. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε εκείνες τις εποχές που κάναμε μία πενταετία, εγώ εσύ, ναι. Ο Ντρούλινγκ, ο Μακουκούλα και ο Θουβού, το καραφλό βέλος, εκείνες τις επικές εκπομπές, δεν σε χόρτασα, φίλε. Άλλες εποχές. Δεν μου έφτασε η αντιπαράθεση. Ήθελα να δημιουργήσω παραπάνω εκρήξεις. Δώσαμε τη δεύτερη ώρα χρόνο στον κόσμο, γιατί αν δούμε από τις γραμμές, το τηλεφωνικό κέντρο έσπασε. 5 γραμμές συνεχόμενα, ναι. Υπήρχαν. Είναι μεγάλη η αγάπη και η στήριξη του κόσμου. Δεν σε χόρτασα. Θα το κόσμο. Εγώ νομίζω ότι η εκπομπή αυτή τώρα που θα έχετε το οι δυο σας, ναι. Άποψή μου είναι, δεν ξέρω, ναι. Δεν είμαι της AGB να μετράω εδώ, αλλά AGB, τα μηχανάκια αυτό, αλλά πιστεύω ότι, ναι. Είναι η πιο δημοφιλή εκπομπή στο ραδιόφωνο, ναι. Και από το Λίμπερο, αλλά και από όλα γενικά τα αθλητικά. Καλή παρέα να είμαστε για τους ακροατές. Καλά, αυτό είσαι φίλος μας, δεν μετράει γνώμη. Και όταν δεν γίνεται να μην δεν υπάρχει ένταση, το είπαμε και χθες. Να τα ακούν και οι Ρουφιάνοι που παίρνουν τώρα εδώ πέρα τους. Πώς το λένε, τους διευθυντάδες και ξέρω εγώ Ρουφιανέβου, δεν μας πειράζει. Έτσι. Βέβαια, εγώ. Δεν υδρώνει γενικά κάποιο μέρος του σώματός μας, να ξέρετε από τέτοια. Ούτε χαμπαριάζουμε από τέτοια εδώ πέρα. Εντάξει, ούτε ζούμε από αυτό, κοροϊδάρες. Πάρτε το γραμμή. Την τρέλα μας, την κάβλα μας κάνουμε. Αλλά έτσι είναι. Και τα γούστα μας βγάζουν. Για του χρόνου μπορεί να μην είμαστε. Πάρε το χαμπάρι. Ένα λεπτό. Για του χρόνου μπορεί να μην είμαστε εδώ. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο στον Άρη. Δόξα τω Θεώ. Φίλους, γνωστούς.
στον Άρη μέσα. Όλοι ακούνε, βέβαια, όλοι ακούνε το Yellow Radio, όλοι οι Αριανοί. Αλλά η ώρα 8, η ώρα 8 κάθε μέρα και 10 η ώρα Δευτέρα και Παρασκευή, ναι, φεύγουν από το Yellow Radio και πηγαίνει η Βελόνα στο Λίμπερο, όπου ακούνε την εκπομπή του Ζάχου και την Πέτρα. Ευχαριστούμε, κύριε. Λοιπόν, Βάλτο. Λοιπόν, να πω ότι αύριο, λόγω της επισκευής των δοντιών του κυρίου Τρέγια, θα έχουμε κεντρινό μαύρη εκπομπή. Και τα κάνω σέβης, επειδή με βάλουν στην Καλύπρα. Τελειώνησε λίγο, τελειώνησε από ό,τι μαθαίνω. Την Κυριακή δεν θα τελειώνω. Ναι, τελειώνε και την Κυριακή. Αύριο κεντρινό μαύρη εκπομπή. Έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα, ασπρόμαυρες εκπομπές. Έτσι, να το πούμε αυτά, να το προλογίσουμε. Έτσι, Παρασκευή, έτσι, Δευτέρα, ασπρόμαυρες εκπομπές. Παρασκευή θα έχω Γρηγόρη άτομο. Λοιπόν, και Δευτέρα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, όχι μόνο. Μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις, παρουσίες εκπλήξεις. Λοιπόν, Παρασκευή και Δευτέρα. Επαναλαμβάνω, αύριο κεντρινό μαύρη εκπομπή, Παρασκευή Δευτέρα ασπρόμαυρη. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Από μένα, τον Νίκο, τον Τάσο και τον Χρήστο Συνικοληψία, καλό βράδυ να έχετε. Auf Wiedersehen.